29 Μαΐου 1453, όταν η πόλης Εάλο, η άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της Βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τον Οθωμανικό στρατό με επικεφαλής τον Σουλτάνο Μωάμεθ τον Δεύτερο. Η πολιορκία διήρκησε από τις 6 Απριλίου ως την 3η 29 Μαΐου του 1453 κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο. Η άλωση αυτής Κωνσταντινούπολης σήμανε και το τέλος της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Καμία άλλη ημερομηνία δεν έχει αποτυπωθεί, δεν έχει εντυπωθεί στο υποσυνείδητο του ελληνισμού όσο η 29η Μαΐου, η αποφράς ημέρα, όταν η Κωνσταντινούπολη, η βασίλισσα των πόλεων, κυριεύθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το βράδυ της 28ης Μαΐου τελείται στην Αγία Σοφιά η τελευταία Θεία Λειτουργία. Εκεί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και οι υπερασπιστές της πόλης μεταλαμβάνουν και ο αυτοκράτορας εμψυχώνει το λαό. Κατά την πρώτη πρωινή ώρα της 3ης, 29ης Μαΐου, εκδηλώνεται τουρκική επίδεση από τρεις πλευρές συγχρόνως. Οι Βυζαντινοί καταφέρουν να αποκόψουν τις υπόγειες σύραγγες, από όπου οι Τούρκοι προσπαθούν να περάσουν κάτω από τα τείχη. Παρά την αριθμητική υπεροχή των Οθωμανών, οι Βυζαντινοί τους αποθούν και αποκρούν με επιτυχία τις δύο επιθέσεις. Όμως, ο Μωάμεθ οργάνωσε πολύ προσεκτικά την τρίτη και τελευταία επίδεση, επιτίθεται κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου πολεμά ο Παλαιολόγος. Ένας από τους κύριους υπερασπιστές της πόλης, ο Γενουάτης Ιουστινιάνης, τραυματίζεται και αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον αγώνα. Αυτή υπήρξε και η ανεπανόρθωτη απώλεια για τους αμυνόμενους. Τελικώς, η πόλη πέφτει και τα στήφη των Οθωμανών εισέρχονται εντός των τυχών, όπου και επιδίδονται σε τριήμερες λαιλασίες. Το βράδυ, ο Μωάμεθ εισέρχεται πανηγυρικά στην Αγία Σοφιά και προσεύχεται στον Αλλάχ αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης. Αυτή ήταν και η τελευταία πράξη ενός δράματος που έμερε να αλλάξει συνολικά την παγκόσμια, την ανθρώπινη ιστορία, όχι μόνο την ελληνική. Και αυτό γιατί με την εγκατάσταση των Οθωμανών στην Ανατολική Μεσόγειο, πλήθος λογίων Ελλήνων θα μετικήσουν στη Δύση, μεταλαμπαδεύοντας έτσι τα κλασικά και βυζαντινά χειρόγραφα. Επιπλέον, με την Οθωμανική κυριαρχία στην περιοχή, κλείνουν οι χερσαίοι εμπορικοί δρόμοι προς την Ανατολή, οθώντας έτσι τις μεγάλες ναυτικές δυνάμεις της Δύσης σε αναζήτηση ναυτικών οδών, εγκαινιάζοντας την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Για όλους εμάς, σαν Έλληνες, η άλωση της πόλης, η πτώση του Βυζαντίου, καταγράφεται ως το τέλος μιας εποχής λαμπρής δόξης, επιστημών, πολιτισμού, που θα δώσει τη θέση της στην τουρκοκρατία για τους επόμενους 4 με 5 αιώνες. Πιο ουσιαστικά όμως, η άλωση της βασίλισσας όλων των πόλεων θα σηματοδοτήσει το πολιτικό τέλος του ελληνισμού και την αποκοπή του από τα μεγάλα γεγονότα της αναγέννησης που ακολουθούσαν. Η λαϊκή παράδοση απέδωσε το γεγονός με τους περίφημους λαϊκούς θρήνους και από την πρώτη στιγμή φρόντισε να μυθοποιήσει τόσο το θάνατο του Παλαιολόγου όσο και την ίδια την πτώση της πόλης. Και βέβαια και εκεί βρέθηκε ένας να ανοίξει την Κερκόπορτα. Έλα! Έλα, 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 έλα! Πάμε, 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 πάμε! Λαός που λησμονεί την ιστορία του, λαός που ξεχνάει το παρελθόν του, δεν έχει όχι απλά μέλλον, δεν έχει ούτε παρόν. Για όλους εμάς που λέμε και το κάνουμε ότι λατρεύουμε τα τέσσερα γράμματα, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τι σημαίνει το τέταρτο γράμμα από τα τέσσερα. Αλλά και αυτό να μην υπήρχε, να είστε βέβαιοι ότι κάθε μέρα τέτοια εποχή αφιερώνουμε λίγα λεπτά, δεν απάθουμε τίποτα. Θα πούμε ό,τι άλλο θέλετε, θα κάνουμε τα δικά μας, ναι, αλλά καθήκον μας είναι να μην ξεχνάμε. Να πούμε δύο αράδες για τους πιτσιρικάδες που έχετε στο αυτοκίνητο και ίσως να μην γνωρίζουν. Για εσάς που είστε μικροί σε ηλικία και ίσως δεν γνωρίζετε τι εστί η 29η Μαΐου του 1453. Για όλους εμάς λοιπόν,
που ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών αποτελεί έναν απόσπαστο μέρος της ζωής μας, πολύ σημαντικό για μας, για τα παιδιά μας, αν προλάβουμε και για τα εγγόνια μας. Αυτό το ΚΑΠΑ είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Είναι μια πολύ σημαντική πνευματική πολιτιστική πρίκα που καθήκον έχουμε έστω αυτά τα λίγα λεπτά. Να αναφερόμαστε και να μην ξεχνάμε. Αυτά, 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 αυτά. Είπαμε καλώς ήρθατε γάτο τσακαλό καταπληκτικό φατσκορχοπίπινο καψούριδες. Ή πρέπει να το πούμε το καλώς ήρθατε γάτο τσακαλό καταπληκτικό φατσκορχοπίπινο καψούριδες. Σωτήρη δασκαλάκι, αδερφέ μου, αδερφέ μου, αδερφέ μου, αδερφέ μου. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας γιατί έχουμε ετοιμάσει και σήμερα ωραία πράγματα. Σήμερα το δώρο μας δεν θα δοθεί εξ αρχής, διότι τη δεύτερη ώρα, από τις 9 και μετά δηλαδή, θα παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση. Βάλε τα τικ-τακ έτοιμα και τα τύμπανα να πούμε και τα τέλεια. Γιατί όποιος πάρει μέρος στην αντίστροφη μέτρηση κερδίζει μπλουζάκι υπέροχο, τισέρτ πρώτης ποιότητας, μαύρο με άσπρα γράμματα. Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τζατζαρό, ζούμου σου. Τα μπλουζάκια τα υπέροχα που μας έφτιαξε ο Δημήτρης, ο Βαγγέλης από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιοι. Και έχουμε κάβα. Μην ξεχνάτε, 10 Ιουνίου είμαστε εκεί στον Όμιλο. Στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο. Έχει δύο μαγαζιά, όχι δεξιά, αριστερά όπως το βλέπετε. Στον Όμιλο, το καταπληκτικό bar restaurant για να γιορτάσουμε 20 χρόνια εκπομπών. Σαν ψέμα, άκουγα παλιά, καλά όταν ήμασταν 20 και βλέπαμε ένα 47, λέγαμε το παλιό το πουρό, έτσι, τώρα μολυμέντο, έτσι, το πουρό, ο παππούς, οτιδήποτε. Τώρα είμαστε εμείς 48, τον Ιούνιο εσείως, εκείνη τη μέρα μάλιστα τα κλείνουμε. Λοιπόν, και γυρίζοντας πίσω, λες πραγματικά, γιατί άκουγα που λέγανε, πω, πώς περάσαν τα χρόνια. 20, θυμάμαι σαν τώρα, την πρώτη μέρα που κάθισα μπροστά σε μικρόφωνο, που υπήρχε καταρχήν σταθερό τηλέφωνο. Δεν υπήρχε ούτε SMS, ούτε ίντερνετ, έτσι, και ούτε μπροστά κωδικός. Δίναμε 512-647, λέω τώρα, έτσι, δηλαδή εκεί κάπου πρέπει να είχε ξεκινήσει η ιστορία, βάλε το μηδενικό, βάλε το διάρι, ίσως να πρόλαβα το 031, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν υπήρχε αυτό με το ίντερνετ. Δεν υπήρχαν SMS, δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε Instagram, δεν υπήρχε Twitter, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, υπήρχε αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου, η λατρεία μου, αυτό που κατάφερα και το έκανα και τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνω τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, και είναι μια ευλογία αυτό. Είναι μια ευλογία. Διαφωνώ με αυτούς που λένε, ναι, αλλά άμα κάνεις, λέει, τη δουλειά σου, την κάνεις, λέει, κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, ξενερώνεις ή στις δυσκολίες κολώνεις. Λάθος. Λάθος. Άμα αγαπάς κάτι, φροντίζεις, ακόμα και αν οι συνθήκες δεν είναι αυτές που πρέπει, να αλλάξεις τον τρόπο να το παλέψεις και να το φτιάξεις. Και δεν είναι τυχαία η εισαγωγή που κάνω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι καλά. Και άμα δω ότι δεν είναι, στεναχωριέμαι κι εγώ μαζί τους. Και δεν θέλω να είναι. Να μην είναι καλά. Και προσπαθούμε όλοι. Είτε είναι κάποιος ο οποίος είναι και τον ξέρετε, είναι κάποιος που δεν τον ξέρετε και τα λοιπά. Με τις δουλειές, με αυτά, όπου μπορούμε. Όπου μπορούμε, όπου μπορούμε. Κλείνω τη μικρή παρένθεση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Παπάδες κάνει το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη. Εκεί στην περιοχή, στο Κορδελιό, Ανδρέα Παπαδρέου 10. Με Whirlpool συσκευές. Μπουκάρετε μέσα, αυτό ισχύει για όλους τους χορηγούς. Για όλους τους χορηγούς. Μπουκάρετε μέσα και λέτε ζούμου ζού. Ο τσατζάρος, ο τρελός, ο 8-10 λέει ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα. Ναι, κάνε μου τιμή. Ήρθα σε σένα γιατί τον πιστεύω. Και όσοι πήγατε, φύγατε ενθουσιασμένοι. Για το Αιγαίο, με το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη, στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, γλύφε τα δάχτυλά σας να φέρουν στο σπίτι καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια. Αποφεύγετε τις μυρωδιές, τα τηγανίσματα, την κρίνια, τις γυναίκες. Το γνωστό αυτό. Και αυτά και μυρίζουν και έτσι και αλλιώς. 214.000 για το Δικητήριο, 69.56-66 για το Ρεόκαστρο και Κυριακή ανοιχτά. Έχει τα εστιατόρια του, κάθεστε και εκεί, τρώτε πεντακάθαρα, πεντανόστιμα. Η οικογένεια Ιωαννίδη γνωρίζει για την εστίαση όσο ελάχιστη. Όσο ελάχιστη.
Φυσικά δεν λησμονείται ότι τα κορυφαία παγωτά στην πόλη τα βρίσκεται στα Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά εναντί ΟΑΕΔ. Εκεί φανταστικές γεύσεις, Velvet Bosco, Nana Melia, εκεί Αγριοκέρασο, εκεί American Cookies, εκεί τα πάντα όλα. Λίλα Πάουζε, Σουξουμούξου, τα πάντα όλα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας, το νούμερο ένα σχολείο στην πόλη, εκεί που τα παιδιά σας σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, με εκπαιδευτικούς συγκλονιστικούς και σαν ανθρώπους, αλλά και σαν εκπαιδευτικούς μιλάω, έχοντας απόλυτη επίγνωση τι λέω, δεν μπαίνει σε αυτό το σχολείο κάποιος που δεν μπορεί. 130 χρόνια εμπειρίας, ξεκίνησαν τα προπαρασκευαστικά, οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τμήματα και μάλιστα σήμερα στις 7 το βράδυ, κάντε μια βόλτα από το Γκέτε, Βασιλής Όλογας 66, εκεί που ήταν το δικό μου παλιό σχολείο. Εκεί υπάρχει ενημέρωση στις 7 το βράδυ για το πώς γίνονται οι εγγραφές για 5η και 6η δημοτικού, για να γραφτεί το παιδί σας σε ένα δίγλωσσο σχολείο που έχει το μέλλον του εξασφαλισμένο με το αμπιτούρ, με τις εξετάσεις του και με τις σπουδές να συνεχίζουν το εξωτερικό. Σήμερα, όπως είπαμε, δεν κληρώνουμε κάτι από την αρχή. Θα δώσουμε ένα υπέροχο δώρο σε αυτούς που θα λάβουν ένα υπέροχο τισέρτ που θα το έχετε χρόνια. Δεν είναι ξεχύλωσε, ξέβαψε η στάμπα, να ο γιακάς, να έτσι, να αλλιώς. Χθες πληροφορίες έρχονται συνεχώς για τις μεταγραφές. Ζούμε ένα καλοκαίρι που δεν μας πέφτει με τίποτα. Το ξαναλέω γιατί το είδα αποσταρισμένο από γάβρους θες κάπου. Αυτό είναι δικό μας, βρείτε δικά σας να λέτε. Θα μου πεις αυτοί που κάνουν την κερκίδα με την τουντούκα, με τον τηλεβό. Τι λένε αυτοί, ξέρω εγώ, για το θρύλο, τι λένε. Τέλος πάντων, θρύλε θέ μου, Ολυμπιακέ μου. Λοιπόν, με τουντούκα. Αλήθεια ρε φίλε. Δηλαδή κατεβαίνει ο άλλος με γυμνά χέρια να παλέψει ας πούμε στη λάσπη και έρχεσαι εσύ με το περίστροφο. Άμα τολμάς βγες και εσύ με γυμνά χέρια να παλέψεις φίλε. Άκουρα με τον τηλεβόα. Εκτός που είναι το τέρμα μπροστά και του παίρνει τα αυτιά ας πούμε. Αυτό που λέει άντε να βρίσουμε και συγγενικά πρόσωπα έτσι κανονικά. Δηλαδή εν χώρο μέσα από την τουντούκα. Μέσα από τον τηλεβόα. Λέω λοιπόν ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Η παραμονή Βαρέλα δείχνει 2-3 πραγματάκια πέρα από το θετικό, το ουσιώδες που είναι ότι η ομάδα δεν χάνει, δεν σπάει αυτό το καλύτερο αμυντικό δίδυμο που είχαμε ποτέ, η χημεία αυτών των ανθρώπων, όσο καλός κι αν ήταν είτε ο Ίγκασον είτε αυτός που θα ερχόταν, δεν θα ήταν Βαρέλα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι αποδεικνύει 2-3 πραγματάκια. Ένα, πρέπει να είμαστε σωστοί και έντιμοι και να μην αφορίζουμε και να μην ξεχνάμε τι έχει προσφέρει, να μην λησμονούμε ότι αυτός έπαιξε με ένεση στον τελικό, αυτός ήταν που χτυπούσε το τραπέζι και έλεγε 35 fucking years, ο τύπος από το Κάπο Βέρδε, δεν ξεχνάμε, το έλεγα την ημέρα που έφυγε, που υπήρχε η πικρία, έτσι, μου χάλασε τη γιορτή μου, να σου το πω έτσι φέτος. Τη γιορτή μου φέτος, 21 Μαΐου, μου τη χάλασε ρε φίλε, πώς το λένε δηλαδή, μου χάλασε τη διάθεση. Με παίρναν για ευχές και μου λέγανε τι έγινε ρε φίλε, έφυγε το beast, έφυγε το τέρας, αυτή ήταν η χρόνια πολλά, έφυγε ο Βαρέλα. Ρε τι έγινε Κωστή, είπε όχι ρε Κωστή, φεύγει ο Βαγιατή ρε Κωστή, αυτό έγινε στη γιορτή μου, δεν το ξεχνάω, τέλος. Τι αποδεικνύει όμως η παραμονή του. Πρώτον, έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος πέρα το ότι είναι πολύ δυνατός οικονομικά, πέρα ότι είναι μια πολύ σκληρή προσωπικότητα, όσοι έχουν μαζί του παρτίδες, συνεργασίες, ξέρουν ότι όσο συναισθηματικός είναι ο Πόντιος, άλλο τόσο σκληρός και απαιτητικός είναι, σε σημείο να τρομάζεις από το πόσο ψυχρός μπορεί να είναι για να γίνει αυτό που θέλει. Ο ίδιος άνθρωπος τον βλέπεις και δακρύζει όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος άνθρωπος που πήγε και άνοιξε την Παναγία σου μελά μετά από χρόνια. Ο ίδιος άνθρωπος που δίνει δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους και δεν έφυγε όπως άλλοι, αλλά ήρθε στην πόλη.
Αποδεικνύει λοιπόν τι η παραμονή του Βαρέλα. Ότι ο Ιβάν βάζει και το καλό της ομάδας πάνω από το δικό του εγωισμό. Άνετα θα μπορούσε, όπως πιστεύω θα έκανε ο Μελισανίδης, ο Βαρδινογιάννης, ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Κούγιας, ο Κομπότης, ο Μπέος. Είπα μερικούς παράγοντες, έτσι. Άνετα θα μπορούσε να πει του Βαρέλα, φίλε, τώρα δεν θέλουμε εμείς. Άνετα. Ή, ναι, αλλά τώρα με 7 εκατοστάρικα. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δεν θα μπορούσε. Άνετα. Ούτε καν υπήρξε τέτοια σκέψη. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Γιατί βάζει το καλό της ομάδας πάνω από ένα εγώ που θα είχε κάθε δικαίωμα να έλεγε «Μας ταλαιπωρείς τόσους μήνες». Αν και εδώ είναι μια τεράστια ιστορία, μπαίνουν οι μανατζαρέοι στη μέση. Το ποστάρισμα χθες βράδυ του Γιωργάκη λέει «Τι έμαθα ότι, ότι Ατζέντης προσπάθησε να μεταγράψει τον Beast». Να σας το πω ακριβώς πώς ήταν η ανάρτηση, για να μην είμαι έτσι στο λόγια στον αέρα. Μου είπαν, και για να το γράψει δεν είναι και ισχύει, ότι κάποιος στην Ελλάδα προσπάθησε να υπογράψει με το τέρας μας. Θέλετε να σας πω αν είναι αγκύρας. Πες καμιά άλλη ράτσα ρε δασκαλάκι, δεν ξέρω από γάτες. Μίου μίου είναι γάτα ή παπούτσι τσάντα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Δεν είναι ο τίγρης, όχι. Τι κάνει, ποια ομάδα? Στο ποια δεν έχει αυτή. Το τονίζουμε, είναι οι κανονισμοί. Ποιος αυτός, ποιο αυτό, ποια αυτά. Στο θηλυκό χάνεται. Ποια αυτή δεν έχει με καταληξία, οπότε δεν παίζει. Σου λέει μες στην αναμπουμπούλα τώρα, φαντάζεσαι? Να τον βλέπουμε με ερυθρόλευκη φανέλα. Και έτσι αποδείχτηκε ένα, ότι ο πρόεδρος πραγματικά ενδιαφέρεται για το καλό της ομάδας και δεν έβγαλε εγωισμό. Το ξαναλέω, 9 στους 10 παράγοντες πιθανόν έλεγαν τώρα όχι. Ή τώρα με λιγότερα. Ο τεράστιος ρόλος του Αντρέ Βιερίνια με την μπατερίτσα, με διαλυμένο το πόδι και προσφέρει ύψιστη υπηρεσία στην ομάδα, θέλω να σας πω. Ο ρόλος του καθοριστικός εχθές. Έλα εδώ, γιατί αυτός ήταν στην Πορτογαλία. Γυρίζει, του λένε, ξέρεις κάτι, το λέω τώρα έτσι πολύ γενικά και πολύ κομπογιανίτικα. Τι, Βαρέλα τέλος, τι Βαρέλα τέλος. Τι λέτε ρε παιδιά, είσαι σοβαρή. Τηλέφωνο, για έλα από εδώ, έλα από την Τούμπα να μιλήσουμε. Καλά ρε μάνα, τι πας να κάνεις, σοβαρά μιλάς, τι. Για λίγα χιλιάρικα παραπάνω, σοβαρολογείς. Εδώ δεν πας, θες να μείνεις. Θες, τώρα τηλέφωνο. Ο Βιερίνια τον Ιβάν, ο Ιβάν τον Λουτσέσκο, ο Λουτσέσκο την Κοντζάρεβα. Που παρεπιπτόντως, για να τα λέμε όλα, η Κοντζαρόβα, γιατί εκεί πάει ο τόνος, φρόντισε και έβαλε στο Χατζερίδη και έναν όρο τότε που ήταν όλοι στην τρελή παραζάλη για τριετές συμβόλαιο. Ότι αν δεν συμπληρώσει συμμετοχές, φεύγει χωρίς να παίρνει αποζημίωση. Να τα λέμε όλα. Άρα, τεράστια η προσφορά του Αντρέ, για μία ακόμα φορά, με την πατερίτσα, αλλά προσέφερε πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία στην ομάδα. Το όνομα που βγήκε χθες είναι Ισμαήλ Σίλβα Λίμα. 24χρονος Βραζιλιάνος συμφώνησε, έρχεται, απομένει τελική συμφωνία με την ομάδα του, την Κρόσνη, από εκεί που ήρθε και ο Ζαμπά. Αυτού του τύπου οι μεταγραφές είναι που θα τρέξουν. Όχι κορεσμένος, όχι κουρασμένος, όχι μπαϊλντισμένος, όχι αφυδατωμένος, όχι άδειος παίχτης, όχι συνταξιούχος, όχι βαριεστημένος, όχι όχι μωρέ τώρα πια Ελλάδα. Για αυτούς ο ΠΑΟΚ τώρα, ο ΠΑΟΚ του Champions League, είναι σκαλοπάτι και τεράστια ευκαιρία το να φύγει από την παγωμένη Ρωσία και από την Γκρόσνη, την Άχματ Γκρόσνη, και να έρθει να παίξει. Δεν φεύγει ο παίκτης από τη Γερμανία ο πρωτοκλασσάτος. Δεν φεύγει από την Ιταλία. Δεν φεύγει εύκολα από την Ισπανία ο 24χρονος. Από τη Ρωσία όμως βγαίνουν διαμάντια τύπου Ζαμπά. Βρίσκεις διαμάντια τύπου Μάτος στις Ουκρανίες. Κι ας ήρθε λίγο μεγαλύτερος αυτός. Βρίσκεις όμως τέτοιους. Οι πληροφορίες λένε για 7-8 μεταγραφές
2-3 από αυτούς θα είναι τριαντάριδες. Οι υπόλοιποι θα είναι σε αυτό το στυλ. Ο άλλος θα έρθει τώρα εμένος. Ο Λίμα. Είναι οκτάρι. Εκεί είναι. Εκεί θέλουμε ενίσχυση στα χαφ. Ησυχάσαμε πίσω με το Βαρέλα. Αυτό ήταν σημαντικό. Έτσι και προχωράμε. Αυτά θέλω να σας πω. Όπως είδατε, ήρθαν από εδώ, ήρθαν από εκεί. Play-off και ο πρωταθλητής. Οι Ρεμπεσκέδες. 100% ήταν βέβαιο ότι μόλις ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός, είναι το φαβορί, είναι ο δυνατός, οικονομικά, αγωνιστικά, διοικητικά, πνευματικά, ψυχολογικά, σωματικά, μηντιακά, από κάθε άποψη. Μόλις ο ΠΑΟΚ γίνει ισχυρός, τι κάνουμε? Playoffs. Ευτυχώς, αυτή η παπαριά με τη βαθμολογία, την ειδική κτλ. Δεν θα ισχύσει. Οι πρώτοι έξι θα κουβαλούν μαζί τους τη βαθμολογία που είχαν και στο κανονικό. Αλλά ετοιμαστείτε για δύο ΠΑΟΚ Γαύρος στην Τούμπα, για δύο ΠΑΟΚ Χάρτινη στην Τούμπα. Έτσι, ετοιμαστείτε για τέτοια πράγματα. Αυτά θέλω να σας πω στο διάλειμμα. Σήμερα απαντά ο Κάνιας. Ξεκάθαρα θέλουμε να μείνει, γιατί είναι μια χρυσή εφεδρεία. Είναι ένας παίκτης που ξέρει ακριβώς τα χνότα της ομάδας. Θα πάμε σε διάλειμμα, θυμίζοντας ότι το κορυφαίο κατάστημα οπτικό στην πόλη είναι αυτό του Μανολόπουλου, Optic Stores Μανολόπουλος, όποιος δεν έχει πάει, απέναντι δίπλα στον Αγιώργη, στην Παναγή Τσαδάρη 22 στην Νεάπολη, χάνει τρεις γενιές οπτικά, τα πάντα για τα ματάκια σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Play-off θέλετε, ρε πεσκέδες! Play-off, ρε. Να βέβαιος ότι θα γίνει βέβαια. Ξεκάθαρα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον κορυφαίο τεντά της πόλης, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Μας ακούνε στο αυτοκίνητο, πηγαίνουν στη Χαλκιδική για δουλειά. Προσοχή στο δρόμο. 25 χρόνια κορυφαίοι στην Τέντα. Τα κορυφαία τεντόπανα. Τα βάζετε μια ζωή, εκεί θα είναι. Όχι φτηνά πράγματα, όχι στον πρώτο αέρα, στον πρώτο βαρδάρι κουρέλια σαν να είναι πανί από πειρατικό καράβι σε ναυμαχία, με τους αυτόματους μηχανισμούς, σόμφι, τα πάντα όλα. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Φιλιά στα παιδιά, στο δρόμο που πηγαίνουν για δουλειά. Ξέρω ότι αυτό το διάστημα υπάρχει μεγάλη πίεση. Πάμε εμείς να ανοίξουμε γραμμές. 23-10-287-888. Δεν ξεχνάτε ότι σήμερα παίζουμε αντίστροφη μέτρηση μετά τις 9. Τώρα, αν κάποιος θέλει να παίξει πριν, okay. Αλλά είπαμε μετά τις 9 να παίξουμε για μπλουζάκια. Ζουμουσού, πάμε να πάρουμε γραμμές 5 που περιμένουν. Τα περισσότερες πληροφορίες τώρα για τον Σίλβα Λίμα Ισμαέλ. Σίλβα Λίμα. Καταρχήν μας φτιάχνουν αυτά τα ονόματα, έτσι, από μόνος του. Επίσης, Βραζιλιάνος 24. Η Γκρόζνη δεν είναι ότι περνούσε απ' έξω από το προπονητικό κέντρο μια ωραία βραδιά και τον είδα να παίζει σε μια αλάνα στη Ρωσία. Οι άνθρωποι αυτοί στο σκάουτινγκ είναι πολύ μπροστά, έχουν ανθρώπους μόνιμα σε χώρες όπως η Βραζιλία, έχουν ανθρώπους που τους πληρώνουν αδρά για να είναι εκεί, ψαρεύουν τα ταλέντα, τα παίρνουν πριν φτάσουν και γίνουν ο Νεϊμάρ, όπως καταλαβαίνετε, και ο Εμπαπέ. Λέω τώρα δύο ονόματα μεγάλα. Ο Εμπαπέ βέβαια δεν είναι Βραζιλιάνος, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, καταλαβαίνετε, λέω ηλικιακά, πριν να φτάσει να είναι ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο. Και έτσι πληρώνεις βέβαια κάτι της παραπάνω, μην νομίζω ότι θα έρθει αυτή για να φύγει ο 24χρονος από τον Ρώσο και να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Πληρώνεις όπως πληρώσαμε και τον Ζαμπά, όπως θα πληρωθεί και αυτός τώρα. Πάμε γραμμές, πάμε ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Καλημέρα, θα δούμε το άτομο το οποίο θα κάνει σεφτέ σήμερα. Ναι, πάρα πολύ ωραία θα πάει η εκπομπή σήμερα, καταπληκτικά. Έπεσε ο πρώτος, πάμε στο δεύτερο, ναι. Μήπως γνωρίζετε τι παίχτης είναι αυτός που παίρνει ο Παουκοστή, για που το ανάφερες? Οκτάρι. Είναι εξαρά οκτάρι, όπως θέλει, όπως θέλει ο Ρασβάν. Δεν θέλει καθαρό εξάρι, ο Ρασβάν, το έχουμε πει. Αμυντικό χαφ μόνο εξολοθρευτή δεν θέλει. Αυτοί οι σκάουτερ πάνε 3-4 μήνες στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, πληρωμένοι από τις ομάδες και κάνουν αυτό που είπε. Μένουν εκεί, δεν είναι ότι πάμε ένα διήμερο και ό,τι δούμε. Για 4 μήνες, ναι. Δεύτερον, είναι κοντός, αλλά είναι καλός τεχνικά. Το άκουσα και εγώ, το διάβασα, ψάχτηκα λίγο να δω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Όπως λες και σηματάκι, χορταράκι. Για όλους. Εγώ, ακόμα και για αυτόν τον Βαρέλα που φέραμε και έχει το ίδιο όνομα με αυτόν τον Βαρέλα που έφυγε.
Ματάχη χορταράκι, λοιπόν, θα σε δούμε, φίλε. Θέλω λίγο να πω κάτι και να σε στεναχωρήσω λίγο. Να με στεναχωρήσω. Για έναν χορηγό σου. Για έναν χορηγό σου. Να πεις ό,τι θες. Λοιπόν, έχτες πήγα να αγοράσω γυαλιά από τον Μανώλη. Ναι. Χωρίς ότι σε κράζαμε και λέγαμε διάφορα, ξέρεις τώρα εσύ. Να ξέρεις ότι ήτανε τα έχω μάθει και... όλα. Πήγαμε για ένα ζευγάρι, ρε φίλε. Ναι. Και πήγαμε δύο. Τροπή, έσχος. Δεν γίνεται αυτά. Πήγα για ένα ζευγάρι και έφυγαμε δύο, αλλά εντάξει. Εξυπηρέτηση, χαλάλη του. Ξέρει ο Μανώλης, έτσι μιλήσαμε και λίγο. Χαίρομαι. Ήταν και ένα ακόμα ζουμουσάκι, αφού τα ξέρεις όλα. Χαίρομαι, άρα ξέρεις και ποιος ήταν. Ναι, τα ξέρω, φίλε. Χαίρομαι που σε εξυπηρέτησα και όλα καλά. Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, υπομονή λίγο με τις μεταγραφές. Όλα θα γίνουν, όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Μην προτρέχετε, αφήστε την ομάδα, πλέον ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, το έχουν καταλάβει, έχουν μπει στο νόημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Οπότε υπομονή, μην κράζετε πριν δείτε παίχτες. Πρώτα, ματάκι χορταράκι. Ματάκι χορταράκι. Ακριβώς, ακριβώς. Αντίστροφη μέτρηση δεν θα παίξω. Πάρα πολύ με στεναχωρείς, αλλά δεν έχω τώρα. Φιλιά πολλά, τσουκνίδα! Φιλιά. Μου γράφει, γεια σου Άλεξ! Γεια σου Άλεξ, παουξάκι μου. Από τη Σουηδία ρε τον πήρανε. Από την Άντερ 21 της Καλμάρ. Ναι, αλλά η Καλμάρ πώς τον βρήκε αυτόν? Δεν είχε στείλει αυτή τον δικό της σκάουτερ εκεί? Έχουνε δίκτυο. Έχουνε δίκτυο. Έτσι και είναι πολύ σωστές αυτές οι κινήσεις. Δεν φέρνουν έναν 33χρονο ο οποίος είναι σταφυδιασμένος. Τι να κάνει ο άλλος? Έρχεται για τα έχημα! Τι να τον κάνω τον παίχτη, να μου κάνει τα 100 μέτρα με διανυκτέρευση. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Πάρα πολύ γλαφυρός, πάρα πολύ λακωνικός, φίλε. Έξω από τη Λακωνία. Καλαματιανός. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το Θουβού! Καλημέρα και πού αλλού στην... Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, χάρτινο το φεγγαράκι. Βέβαια. Λοιπόν, Κωστή, ένα πριν έλεγες για τους χορηγούς σου, λες για τον Μανολόπουλο και πάτε λέει εκεί πέρα και λες και λέτε 8-10 στο τρελός, με είπε ξέρω εγώ ότι και αυτό και βεβαίως, ξέρω εγώ τα λοιπά. Βεβαίως. Και όσοι πήγατε, εννοούσες τον Κιώση ότι πήγε. Ότι? Οικογενειακός. Και όσοι πήγατε, λες, και τα αφήνεις να εωρείται, ας πούμε. Βεβαίως, Κιώσης. Βέβαια, τον Κιώση, τον Κιώση. Γιάννης Κιώσης, αδερφός. Ρίτζεσαι. Νόμιζα αν είπε ότι αν πήρε τη γυναίκα και τα παιδιά και αν πήγαν όλοι μαζί στο Μανολόπουλο. Λοιπόν, για τα play-off. Ναι, επί play-off. Τουλάχιστον δεν θα είναι αυτή η παπαριά με την ειδική βαθμολογία. Επί play-off. Λοιπόν. Όλα για την Νόβα, φίλε, όλα για τα τηλεοπτικά, να ξέρω. Όλα για τα τηλεοπτικά. Αυτό είναι η επίσημη, αγαπημένη. Λοιπόν, σε μια πορεία ενός κυπέλου, σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Βεβαίως. Όχι πατρετογνωσία, ούτε μαθηματικά, ιστορία, φυσική, ναι, αθλητισμό. Κοινωνικά, ποδόσφαιρο, πολιτική. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, σε μια πορεία, σε ένα... Σε μια κυπέλο. Απορία είπες ή σε μια πορεία? Πορεία, πορεία. Ναι, αλλά με ρωτάς, άρα είναι πορεία... και απορία. Δεν τελείωσα. Γι' αυτό. Τα σεξουαλικά σου δεν με ενδιαφέρουν, δεν τελείωσες. Αντιεξουσιαστές ή εξουσιαστές, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Δεν είναι τέτοια λέει, πορεία. Θα δούμε στην πορεία. Παιδιά, μόνο ναι, Μολότοφ να μην έχει, ναι. Πάμε. Ναι. Επίτηδες σε αποσυντονίζω, λένε... να καταλάβεις. Επίτηδες, επίτηδες. Ναι, δεν αποσυντονίζω, μην αγχωνεσαι. Ξέρω, είσαι δυνατός. Έχω εκπαιδευτεί μαζί σου. Σαν αυτούς Σαολίν που τους κλωτσάνε στα κάκαλα και κάνουν... μετά σπάνε και πέφτουν σαν πορσελάνες. Στο τέλος, όταν κλείσει για, η κάμερα. Για πες λοιπόν, λοιπόν, σε ακούω. Μια δυνατή ομάδα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μια δύναμη, ξέρω εγώ να μην πω τώρα. Κάποια τέλος πάντων, μια θεωρητικά ομάδα. Ναι. Ναι. Σε μια πορεία όταν προσπαθώ να περάσει μια ψυχή ομάδα στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Αν είναι ένα παιχνίδι ή δύο, ποια ευνοεί τον αδύναμο, ποια τον δυνατό? Αν είναι μόνο το μάτσι διπλό. Ναι. Όταν είναι ένα παιχνίδι, ευνοείται ο αδύναμος. Ο αδύναμος. Θεωρητικά πάντα. Πάντα. Γιατί κοίταξε, όταν είναι δύο παιχνίδια, ακόμα και αν... Ναι. Παράδειγμα δες. Ας πάρουμε παράδειγμα. Φέτος, το μάτσι με την Παναχαϊκή. Έχουμε κάνει μια κακή βραδιά στην Πάτρα. Έτσι. Το ξέρω. Αυτό θέλω να πω. Ο φτωχός, μέσα αγωγικά, ο αδύναμος έχει τη δυνατότητα σε μια μέρα, σε μια
στραβή σου μέρα να κάνει και τη ζημιά. Και μια καλή δική του. Ναι, ρε παιδί μου, κοιμήθηκε 0-0, γίνεται μια λόμπα, χτυπάει στα καλώδια. Γεια σας. Καταλάβες. Ναι. Έχει τη δυνατότητα να περάσει. Άρα, γιατί υπάρχουν εκεί στην Αυστραλία, στο Αυστραλία, υπάρχει ένα όπλο παιχνίδι, δεν ξέρω τι, που το λένε boomerang. Βεβαίως. Το ξέρεις. Αυτό το οποίο ετοίμασαν λοιπόν. Αυτό θα τους γυρίσει. 100%. Γιατί θα έχουμε πιο πολλά παιχνίδια μεταξύ μας και θα είναι πιο δύσκολο να με περάσουν. Δεν το κατάλαβαν, δεν τα λογάριασαν καλά τα πράγματα. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Μάλλον τι βλέπω από αυτό. Για μία ακόμα φορά. Μαγείρεψαν, έφτιαξαν, ήρθαν από εδώ, ήρθαν από εκεί. Τι! Εσείς πυρώθηκαν. Αυτό είναι, παιδιά, φαίνεται εξόφθαλμα πλέον. Βρήκαν τρόπο, μαγείρεψαν για να καλύψουν την αγωνιστική τους γύμνια. Πάει και φέρνει ένα 35χρονο που πρόλαβε, το ξαναλέω, τον Βουκεφάλα όταν ήταν πόνι, ο Βαλμπουενά, συμμετείχε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, φίλε. Τώρα είναι τόσο ξανασπρόμαυρο. Λοιπόν, και το μεγάλο Πεύκο σε γλάστρα. Ναι. Και πρόσεξε πώς τον παρουσιάζουν όμως, έτσι. Δηλαδή, και πάει τώρα να πάρει το Σκριτέλ, που φίλε ήταν εκεί στο μυστικό δείπνο. Δούλευε βοηθός σερβιτόρου ο Σκριτέλ. Κωστή, κοίτα, με τις άλλες ομάδες, τις περισσότερες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτοί οι παίκτες νομίζω δεν μπορούν να σταθούν. Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού κτλ. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουν σε 5-10, σε 3-4 μάτς. Εγώ ξέρω ότι βρήκαν έναν τρόπο, αλλά αν εγώ είμαι δυνατός, αν εγώ είμαι έτοιμος, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δηλαδή, ναι, μεν δεν μου αρέσει αυτό που έγινε, αλλά δεν θα κάτσω να μυρολογήσω κιόλας. Να κλάψω που δεν. Σε παρακαλώ. Ίσα. Τη δύναμή μου. Ρε, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Μας φτιάχνει αυτό. Με φτιάχνει. Δείχνει τη δύναμή μου. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε φίλε. Playoff. Θέλετε μέσα. Τι θέλετε, ρε φίλε. Θέλετε τελικούς μέσα στην Αθήνα και κλεισμένων. Θα ό,τι θέτε. Εδώ είμαστε εμείς. Τι θέτε, πείτε μου τι θέτε. Τις φανέλες μόνο να βάλω, δεν θα περάσετε. Γεια σου Θουβού! Φιλιά! Άντε, καλημέρα, να σε καλά, πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί! Γιώργο! Με φάγαν όλη τη στροφή. Όχι, δεν τρώγεις εσύ, με τίποτα δεν τρώγεις. Πες μου λίγο, τι μέγεθος είσαι. Είσαι... Λάρτζ. Λάρτζ, έτσι. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Παυλάρα, γιατί έπαθα αβαρία. Τι αβαρία? Δεν άκουσα την κλήρωση και με πήρε ο φίλος μου ο Παφλάρας και με μια σκέρυση τη φανέλα. Τέλειος. Θα στο έλεγα εγώ έτσι κι αλλιώς. Είδα και μια κλίση κάπου αργά. Αλλά είπαμε το κινητό μπαίνει σιρτάρι το απόγευμα. Έγινε. Αγόρι μου. Καταρχήν η πληροφορία σου με το Διερήνια δεν ήταν... Ολοκλήρωσε. Για πες, ολοκληρωμένο το σκηνικό. Ναι. Γύρισε σκληρές συμπέθερε το Βαρέλα. Πολύ ωραίο, μάρεσε. Καλά, ρε συμπέθερε. Σωστά, ναι. Ναι, ακριβώς. Η κόρη μου κλαίει και οδύρεται εδώ πέρα. Ο γαμπρός μου χτυπιέται. Θα γυρίσει να τσακίσεις, θα γυρίσεις πίσω και στον πάω. Δεν σου κάνω πλάκα. Έτσι. Έτσι είναι. Εγώ θα έλεγα και άλλο διάλογο. Καλά, ρε. Τα παιδιά σου... τα παιδιά μου... δεν εννοώ αυτά τα τρία παιδιά. Τα άλλα στα οποία είμαστε μπαμπάδες, μέσα εισαγωγικά. Πού τα αφήνεις ρε άκαρδε, δεν λέει το τραγούδι, έτσι, μπαμπάς, αυτό είναι μπαμπάδες. Δεν ξέρω αν είδες προχθές, χθες μάλλον, την υποδοχή που ήρθε αυτός ο 35ης, σε μια δόση δίπλα του ήταν ο Καραπαπάς. Και τον παίρνουν τον Καραπαπά, τον κάνουν νόημα να σηκωθεί και να πάει πολύ πίσω, γύρω στα 10 μέτρα. Γιατί με την κοιλιά που είχε ο Καραπαπάς δεν χωρούσε. Μα ήδη η ομάδα να κάνει κοιλιά πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δεν είναι ωραίο. Ναι. Επίσης να καλύπτεις, να κάνει σκιά στον παίχτη, μπορεί για σκιά τον να το έκανε. Να μην βάθει καμιά ηλίαση ο Βαλμπουενά, γιατί είναι ένα 50... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλοι αυτά που ανέφερες για την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Και ήθελα να ξέρω, οι άθλοι αυτοί οι οποίοι κλείσαν τον αγώνα αύριο, ο οποίος θα γίνει. Και παράκληση, εάν σηκώσουν πανό με το Μωάμεθο Β' αυτά τα κοπρόσκυλα, να σηκωθείτε και να φύγετε μέσα από το γήπεδο. Η ημέρα η σημερινή με την αυριανή είναι ιστορική.
Ποιος έκλεισε αυτό το παιχνίδι, ρε Κώστα μου? Κάποιος, φίλε, που δεν ξέρει από ιστορία, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά τι περίμενες, όταν γυρίζει άλλη γλίστρισαν, λέει, συνωστισμός. Άσε με, Γιώργο, οι φανέλες πότε θα τις πάρουμε, αγάπη μου? Θα συνεννοηθώ σήμερα με τον Αλέξη τον Ελευθεριάδη, ή θα πάω από το Ρετούσα, από την Αγγελική, να τις πάρω εγώ, είτε θα μου τις στείλει από την Κύπρο. Θα δω πώς θα γίνει, okay. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Αλλά ναι, δεν είχα το νούμερό σου. Να έρθετε να πάρετε όσοι έχετε κερδίσει τις φανέλες σας τις προηγούμενες ημέρες, να έρθετε να τις πάρετε. Τις έχω. Και Ζάμπια, φιλιά. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Ναι, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε, να έχουμε ένα διάλογο. Κουκουβάγια, φίλε. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στις 10 Ιουνίου έχουμε στον Όμιλο τα 20 χρόνια της εκπομπής. 20 χρόνια που έχουμε ζήσει πράγματα μαζί, που μεγαλώσαμε μαζί, που ζήσαμε καταστάσεις, που ζήσαμε χίλια πράγματα. Θα πούμε λεπτομέρειες, πάμε να ξαναπάρουμε το... Σηκώσαμε το κέντρο και το απόκεντρο. Καλημέρα σας, νέοι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Good the boy! Good the boy! Put the coat down, please! Τι ωραία, φίλε, αυτή με το put the coat down. Αυτή νομίζω ότι τότε η Wind, νομίζω ότι η Wind τότε με αυτό το γράφιο ήταν... έβγαλε απίστευτες διαφημίσεις. Ναι. Έβγαλε τρομερές διαφημίσεις, ρε φίλε. Ήθελα να γνωρίσω το... Με τον άλλο τον απίθανο που πες του... Πες του, καλά. Θέλω να γνωρίσω το παλικάρι που έγραψε τα σεναριάκια. Και αυτή με τον παράγοντα που πες του, ότι ο Αντωνίου και τα λοιπά, που είναι σειρά, άμα μπείτε στο διάλογο, θα τις βάλουμε κάποια μέρα, γιατί είναι μαγευτικές. Ωραίο, όταν ο άλλος, φίλε, κατεβάζει το μυαλό του, το παλικάρι που έγραψε τον μπαμπά τώρα, δεν είναι να χειροκροτήσεις. Δηλαδή, πραγματικά χαίρομαι όταν κάποιος γεννάει το μυαλό του ωραία πράγματα. Έτσι, το πρώτο που σκέφτομαι είναι, αμάν, δεν το σκέφτηκα. Αλλά το μέσο επόμενο βήμα είναι να πω μπράβο, δεν είναι όχι το μπουτ, μπιμπιπ, γιατί αυτό το σκέφτηκε και όχι εγώ. Το πρώτο πράγμα λέω μπράβο, ρε παιδί μου. Αυτά βέβαια συμβαίνουν σε εμάς. Δηλαδή αν κάτι έχουμε και δεν μας έχει λείψει, είναι το χιούμορ. Καλά, φίλε. Εδώ, φίλε, επιβιώσαμε πέρσι με όπλο το χιούμορ από πράγματα τόσο ψυχοφθόρα, τόσο δυσάρεστα, τόσο... Τι να λέμε τώρα. Άστο. Πέρσι με την κλοπή... Βγήκαμε με στεναχώρια από αυτό το πράγμα, πιο συσπυρωμένοι, πιο ενωμένοι. Είναι μεγάλο όπλο, ρε παιδιά. Εγώ βρήκα μια ανάρτηση που έκανα πριν 2 χρόνια, σαν σήμερα, ήταν που είχαμε τη διακοπή του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, και έκανα μια ανάρτηση... Α, με τον Μακ, έτσι. Με το πέναλτι και τα λοιπά. Μπράβο, ήταν σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, 29 Μαΐου. Όχι, νομίζω ήταν Μάρτιος. Όχι, ήταν Μάιος. Όχι, μάλλον. Λοιπόν, και μιλάω σίγουρος με κάποιους φίλους Αθηναίους και για αυτό το πράγμα και τους λέω ότι αυτό το πράγμα που δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς είναι ότι αυτή η πραγματικότητα που ζούμε για σας είναι δεδομένη, ενώ για μας στην Βόρεια Ελλάδα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Λοιπόν, και αναφερθήκαμε τέλος πάντων σε όλα όσα έχουν συμβεί στην Αθήνα τα τελευταία 50 χρόνια. Έτσι. Απλά δεν μας αφήνει αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν μας αφήνει αυτό, τους εξηγώ, ότι αυτό το πράγμα όμως δεν μας βαλτώνει. Δεν μας αφήνει να μπούμε σε έλλη, σε βαλτωμένα νερά, σε τέλμα. Αυτό μας κρατάει σε μια εγρήγορση. Γι' αυτό λέω εγώ όταν λέω δεν μας πέφτει με τίποτα. Και εννοώ φυσικά τη διάθεση, την τρέλα, το πάθος, έτσι. Και το άλλο που σκέφτεστε, και μ' αρέσει που το σκέφτεστε έτσι. Όλα αυτά σε κρατάνε σε μια τσίτα. Και αν νόμισαν ότι με ένα δεύτερο συνεχόμενο double... Αυτό ήταν και τελειώσαμε. Τους λέμε συνέχεια. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Και ό,τι και να μαγειρέψετε, ό,τι σύστημα, με play-off, με έτσι, με αλλιώς, με... εντάξει, οκ. Καταλάβες. Αυτοί οι κοστοί λοιπόν ζουν εν ολίγης, ζουν σε αυτό που τους περνάνε τώρα πλέον τα δικά τους μέσα και προσπαθούν να τους βαλίσουν σανό. Παρουσιάζουν αυτό τον 35χρονο σαν ένα, λέει, εχθές τον είχε φωτογραφία στο Sport Dog και σε κάτι άλλο, ναι. Ότι είναι, λέει, τάβρος. Εγώ πιστεύω ότι είναι υδροχός. με οροσκόπο ηχθεί. Δηλαδή, και από κάτω ο γιος μου, ναι, λέει, αυτός ήθελε να αντικαταστήσει το Χριστοδουλόπουλο. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, βλέπεις όμως, πρόσεξε, βλέπεις πόσο βαθιά χωμένη είναι μέσα στην προπαγάνδα, είναι μεγάλα μαστόρια. Σε αυτό, φίλε. Λογικό, απλά μόνο λογικό. Έρχεται η ώρα του γρασιδιού και εκεί, φίλε, αν δεν είναι όλα πιασμένα, αν δεν είναι οι Έλληνες αυτοί οι διαιτητές, οι γνωστοί της παράγκας,
Εκεί, φίλε, γυμνός φαίνεσαι στο τέλος, αποκαλύπτεται η αλήθεια και εκτίθεσαι. Αυτή είναι όταν η επί μια 15ετία, 20ετία, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου από πιτσιρικά μέχρι τώρα στα 52 μου, είναι, το γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός έφερε τις μεγαλύτερες μεταγραφές ποδοσφαιρικά. Δεν λέω ότι έχει την καλύτερη ομάδα, αλλά φυσικά, τα μεγαλύτερα ονόματα φυσικά, που φυσικά, ο Ολυμπιακός. Φυσικά, μα όταν πρέπει... Όταν κάνεις αυτό το πράγμα και ταυτόχρονα θέλεις την εύνοια της διαιτησίας και την επιδιώξεις με κάθε... Όχι απλά, κάτσε, τρόπο. περίμενε. Όχι απλά την εύνοια της διαιτησίας. Όχι, εγώ εδώ δεν θέλω... είναι. Οι δυνατοί ευνοούνται σε όλες τις χώρες. Και η Bayern και η Μπαρτσελώνα, έτσι λοιπόν, και η Juventus. Εδώ μιλάμε για εύνοια. Μιλάμε, έχουμε πιάσει μέχρι και τα σημαίακια του corner. Έχουμε τακτοποιήσει τα πάντα με τέτοιο τρόπο που καθορίζουμε και ποιοι θα ανέβουν κατηγορία, ποιοι θα πέσουν, ποιοι θα πάνε δανεικοί. Αυτά τα θεωρείς δεδομένα λοιπόν. Όταν λοιπόν χαλάει η μαγιά, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Κωστή μου, σε χαιρετώ. Να σε γερός, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Α, διάλειμμα. Μην παίρνετε τότε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να πω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εκπληκτικά πράγματα. 51 χρόνια παράδοση στα δυτικά. Κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Πηγαίνετε όπου αλλού θέλετε, αλλά στο τέλος θα καταλήξετε εκεί. Δεν ξεχνάτε, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, πρότυπο σχολείο, υποδειγματικό, με τρομερές εγκαταστάσεις, με φοβερή οργάνωση σε όλα της, η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Το έχω πει πολλές φορές, 130 χρόνια εμπειρίας, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τμήματα. Τηλεφωνήστε στο 475-900 και ενημερωθείτε. Και σήμερα 7 στο Γκέτε έχει ειδική βραδιά ενημέρωσης στη Βασιλίσσου Όλγας 66 για τα τμήματα αυτά, για 5η και 6η δημοτικού είναι τα παιδιά σας. Ένα δίγλωσσο σχολείο εξαιρετικό. Δεν ξεχνάτε Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163 με το νούμερο 1 παγωτό στην πόλη, μόνο που το λέω τρέχουν τα σαλάκια. Και φυσικά Αιγαίων ψαρούκλες, μόνο γοργόνες δεν πουλάει. Στο Αιγαίων και στο Διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666 τα πάντα όλα υπέροχα, πεντανόστιμα, έρχονται φτιαγμένα μόνο για σας, χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, χωρίς τις μυρωδιές από τα τηγανίσματα και τα λοιπά, την ψαρίκλα και την ψαρούκλα και την ψαρίλα στις κουρτίνες, στα έπλα και τα λοιπά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αυτό είναι το power play της εποχής. Ξέρω ποια λέξη σκέφτεστε μετά το τσίφτι και... Από Ελευθερία Χριστοπούλη δική μας εκτέλεση. Τσίφτι. Άνοιξε το. Χαδιάρι και παραπονιάρι, γιατί με ζηλεύει. Εδώ είμαστε. Ζου μου σου λέμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα να ξέρετε. Η διάθεση, η ενέργεια, η τρέλα. Μη φοβάστε, η όρεξη. Γενικότερα, δεν μας πέφτει, το ξέρετε. Το βραζιλιανάκι, ματάκι, χορταράκι και αυτόν. Αλλά λέω, Βραζιλιάνος 24, ο Βραζιλιάνος πρώτα γεννιέται, κόβεται ο ομφάλιος λόρος και μετά αντί να κλάψει, κάνει τρίπλα στο μεευτήρα. Αυτό είναι δηλαδή Βραζιλιάνος να μην ξέρει μπάλα. Είχαμε το μόνο Βραζιλιάνο που στη γη που δεν ήξερε μπάλα ήταν ο Αραούχο Έτο που είχαμε, αυτό το δεξί μπακ. Που εγώ πιστεύω Βραζιλιάνος αυτός δεν ήταν. Λέω εγώ. Αλλά ο Βραζιλιάνος, ξαναλέω, πρώτα τρίπλα, πρώτα κάνει ραμπόνα, πρώτα κάνει τα κουνάκι, πρώτα κάνει φαλτσάκια και μετά λέει μαμά, μπαμπά. Το μυαλό του είναι πώς θα ομορφύνει το πιο ωραίο άθλημα του κόσμου, όχι πώς θα καταστρέψει. Σεβόμαστε απεριόριστα, έρχομαι τώρα στις 4 γραμμές, θα πω μετά χορηγούς. Περιμένω να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση για μπλουζάκι ζουμουσού, για μπλουζάκι υπέροχο μαύρο παίζοντας αντίστροφη μέτρηση. Περιμένουμε τέτοιου είδους μεταγραφές, πολύ σημαντικό που το μυαλό τους είναι να μην φέρουν κορεσμένους, ξεζουμισμένους, σταφιδιασμένους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει η μεταγραφή αυτού του Μάρκοβιτς, δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να αυτοπροτάθηκε, αλλά εντάξει και εγώ αυτό προτείνομαι. Και τι έγινε, και εγώ θέλω να παίξω τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο νομίζω ότι ήρθε για τον αδερφό του που θα πάει στη Λάρισα, κάτι τέτοιο έμαθα. Αλλά ο Μάρκοβιτς είναι 2 χρόνια, είναι σε... έχει παίξει 2 μάτς, ξέρω εγώ, δηλαδή αλλάξαμε επίπεδο. Εντάξει, ξέρει ο προπονητής, αυτό θα λέμε πάντα. Αν ο προπονητής κρίνει ότι αυτός που έφτασε να παίζει στη Λίβερπουλ του κάνει, με γεια του, με χαρά του, ματάκι χορταράκι, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρουμε αυτόν τον παίκτη, λέω εγώ. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, νέοι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σε ωραίος. Ωραίος και ωραίος. Ναι.
Εγώ με τα πλέγιο δεν φοβάμαι τίποτα, φίλε. Καταρχήν θα κουβαλάνε οι ομάδες στη βαθμολογία από το πρωτάθλημα. Δεύτερον, ναι, αυτή είναι η παράμετρος πολύ σημαντική. Έτσι, εμείς έχουμε το καλύτερο, το μεγαλύτερο βάθος υλικό και όταν θα έρθεις εκεί στα τελειώματα με ένα πρωτάθλημα, με μια ευρωπαϊκή πορεία που πιστεύω και όλες οι ομάδες θα έχουν, έτσι, αυτές που μας ενδιαφέρουν τέλος πάντων, θα είναι ήδη κουρασμένοι και αυτοί που θα έχουν πιο φρέσκα πόδια να ρίξουν μέσα στη μάχη θα πάνε και καλύτερα. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα, φίλε. Και διαφορά θα έχουμε και θα το παίρνουμε και περπατώντας. Στέλιο μου, δεν το είπα από πλευράς φόβου, το διευκρινίζω. Ναι, απλά είναι ενδεικτικό ότι μαγείρεψαν πάλι, ψάχνουν, μηχανεύονται τρόπους είτε με τα κεκλεισμένων, είτε με τις αφαιρέσεις βαθμών, είτε με τους αγώνες μονούς, είτε ξέρω εγώ τώρα με τα play-off, ψάχνουν τρόπους άλλους για να υπονομήσουν. Με 35 φεύγα, με απανοτά ντέρμπι στα play-off, με δυνατά παιχνίδια, και άλλοι θα έχουν κινητό, άλλος θα θέλει να παίξει Ευρώπη, άλλος να πάρει το καλό εισιτήριο, άλλος να βγει Champions League, άμα είναι οι υπόλοιποι κοντά. Δηλαδή με 35 άρδες είμαι αυτά στη συνέχεια σειρά αγώνα και θα πέσει Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη. Δεν μπορείς τώρα να αυτοί να έχουν απαιτήσεις, πιστεύω. Με τίποτα. Και με ξένους διαιτητές, έτσι. Ανοίγεις παλιά τίποτα Όπουλους και αυτά να αυτό είναι το, γι' αυτό σου λέω. Με ξένους διαιτητές δεν έχουν καμιά απολύτως τύχη. Με ξένους. Τα ποσοστά μας είναι συντριπτικά. Δεν έχουμε ήττα, έχουμε ξένους μόνο και βάρ. Ξένους και βάρ. Αξίζω να κερδίσω. Να κερδίζω. Δεν αξίζω να μην κερδίσω. Απόλυτη δικαιοσύνη. Ζητάμε βάρ 3 χρόνια. Αυτός που είναι έντιμος δεν έχει να φοβηθεί το να ανιχνευτεί ψεύδους. Κατάλαβες. Ναι. Άμα εγώ είμαι καθαρός και δεν έχω κλέψει ή δεν έχω πει ψέματα, γιατί να αναβάλω την εξέταση στο να ανιχνευτεί ψεύδους. Είναι ακριβώς ένα τέτοιο πράγμα. Λάτο, οκ, okay, τι έγινε, τι έχει γίνει στο Βόλο, είναι offside, ναι, παιδιά, το κάνουμε λίγο ένα δευτερόλεπτο πίσω το VAR. Λιγάκι πίσω εδώ, τι κάνει ρε παιδιά ο Σιμόες στον Κρέσπο, ελληνορωμαϊκή πάλι. Ποιος είσαι ρε φίλο Στέιθαμ και του κάνεις αυτή τη λαβή. Αλλά αυτό δεν το λέει κανένας, όλοι έχουν... Τι να λέει ρε φίλε, τι να λέει τώρα, το πέναλτι, σε παρακαλώ. Εντάξει, okay. Μόνοι μας είπαμε την άλλη μέρα, ότι είναι μισή φτέρνο offside, εντάξει, οκ, το είπαμε. Αλλά γύρνα λίγο πριν, να είμαστε έντιμοι ρε παιδιά. Τέλος. Απλά. Ουστή, για το καινούργιο σου το χορηγό ένα ανέκδοτο. Ρίτω. Είναι ο Μπάμπης ο Τεντάς. Περιμένει στο γραφείο, τον παίρνει μια μαντάμ τηλέφωνο. Πολύ ωραίο. Ο Μπάμπης ο Τεντάς, ναι, λέγεται. Ακούς. Γελάω ίδια. Λέει... Βαρύς. Οδός. Εθνικής Αμήνης, να σας πω που είναι, δεν χρειάζεται νούμερο. 32 λέει, στα γραφεία του ΠΑΟΚ. Άμα, λέει. Τι ωραίος που είσαι που βάζεις την παοκάρα μέσα στο ανέκδοτο. Πόσο ήθος μπορεί να έχεις! Πόσο ήθος μπορεί να έχεις! Την παλιά διεύθυνση! Πόσο ήθος! Χτυπάει το κουδούνι. Λέει όροφος, πρώτος. Άνοιξε, ανεβαίνει. Εγώ πάω για τα μέτρα, λέει. Εσύ και το ελληνικό. Έτσι κανονικά δίνει εντολή, έτσι. Κατευθείαν δίνει εντολή, έτσι. Και το ελληνικό που πάω να πάρω τα μέτρα. Σε κάποια φάση εκεί η Στίτσα που κάνει τον ελληνικό με στην κουζίνα χτυπάει το κουδούνι. Πάει ξανατρέχει εκεί. Ναι, ποιος είναι? Ο Μπάμπης ο Τεντάς. Μα ο Μπάμπης ο Μπαλκούρι. Έπεσα. Φιλιά. Γεια σας, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Περιμένω αντίστροφη μέτρηση να παίξετε. Έχω μπλουζάκια. Ζουμουσού. Καλημέρα σας. Ναι. Πάρα πολύ λακωνικός, πολύ σιωπηλός, μας είπε πολλά πράγματα με το βλέμμα του. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας! Ναι, καλημέρα. Καλώς καλημέρα, το παιδί. Κώστα. Χαμήλωσε λίγο ραδιοφωνάκι. Τώρα, αγόρι μου, για να μην έχεις έκο, έκο. Τώρα είμαι καλά. Τώρα είσαι καλύτερα. Μπράβο. Μόνο... Κώστα. Κι άλλο. Χαμήλωσε. Κλείστο τελείως, κλείστο για να μην μπερδευόμαστε. Έχω. Μάλιστα. Μ' ακούς. Τώρα, άκου ναι. Τώρα. Για πάμε. Τώρα ένας ανθρωπάρας, ένας κύριος, ένας... δηλαδή όπως και να τον πει ο καθένας, όπως και να τον πει, είπε θα ζήσετε μεγάλες στιγμές. Έλεγε ένας τύπος, ένας τρελός. Έλεγε ζουμουσού ένας τρελός. Ας τον τρελό στην τρέλα του, έλεγε ο μικρός. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Άκου τώρα, από μικρό, ο άλλος έλεγε θα ζήσετε μεγάλες στιγμές, ο άλλος έλεγε ας τον τρελό στην τρέλα του. Λοιπόν, φέτος ζήσαμε μικρές στιγμές. Αυτά είναι τραυτονόητα, Κουστάκη. Τόσες χιλιάδες,
τόσες χιλιάδες. Εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια. Γιατί μου έρχονται τόσες χιλιάδες κόσμος. Ήρθε κόσμος από Ολλανδία, ήρθε κόσμος από Αγγλία, ήρθε κόσμος από Γερμανία, ήρθε κόσμος από Έδεσα, ήρθε κόσμος από Αθήνα, από Κρήτη, παντού, από παντού, Ρόδο. Παντού, παντού. Μια συμβουλή θα δώσω, αδερφέ μου. Είσαι ο, καταρχήν είσαι ο. Ο γελαστός ο πρώην ταξιδιώτης, τώρα συνταξιούχος. Γελαστέ μου, άκου λοιπόν, μια συμβουλή θα σας δώσω. Με πολύ αγάπη. Όταν θα βρίσκετε στη δουλειά σας, το απόγευμα, το βραδάκι, πριν, όταν έχετε κοιμήσει τα παιδιά, όσοι έχετε παιδιά, όταν υπάρχει μια σφήνα, ένα διάλειμμα στη δουλειά, στην καθημερινότητα, σε αυτό το ατελείωτο τρέξιμο, βρείτε 3 λεπτάκια και πατήστε στο YouTube Fiesta ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα. Να γεμίσετε το πνευμόνι σας με οξυγόνο, θα γεμίσει πάλι η καρδιά σας με συνέστημα, με δύναμη. Είναι ενέσεις ηθικού αυτές. Ακούστε με. Μπείτε, δείτε 2-3 στιγμιότυπα από τη Φιέστα και προχωρήστε. Ό,τι και να κάνετε, θα το κάνετε με μεγαλύτερη δύναμη ψυχής. Με περισσότερη όρεξη. Αυτό έχω να πω. Κωστάκη, το πρώτο, το 75, εγώ ήμουν φαντάρος το 85, ήμουνα 31 χρονών και τώρα είμαι 65. Α, είσαι 65, δηλαδή, ακούγεσαι, ποιο νέος ακούγεσαι. Όχι, όχι, είμαι 65, το 54 το Φλεβάρι με. Είμαι μεγάλο, άρα μεγάλο άνθρωπο. Τάζεσαι, φίλε, και τα δύο τα θυμάσαι, δεν είναι. Και το, είναι τρίτο, το πρώτο ήμουν φαντάρος, το δεύτερο το θυμάμαι και το τρίτο. Λοιπόν, εγώ το θέλω τρίτο να το πω, καλύτερο, λέει. Ναι, το καλύτερότερο. Το τρίτο το αίτητο. Το καλύτερότερο. Για πες λοιπόν. Ρώτησαν έναν, ποιο είναι το πιο το γλυκό. Και το πιο καλύτερο, το γλυκότερο. Το γλυκότερο είναι το καλύτερο. Θέλω τώρα, πήρα γι' αυτό να σε πω, φέτος, πέρυσι ήμασταν 22-22.500, θα ήθελα να είμαστε 30.000 τα διαρκείας μας. Δεν γίνεται αυτό. Θα βάλουν κόφτη στα 22.000. Να ξέρεις. Πάλι γιατί, για ποιο λόγο. Για να μπορεί και αυτός ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα για το διαρκείας ή για αυτόν που θα έρθει από την επαρχία ή για τον επισκέπτη. Έτσι, είναι μικρή η τούμπα πλέον, αυτό το καταλαβαίνουμε, ο ναός. Γι' αυτό και θα πάμε σε καινούργια τούμπα. Αλλά φέτος που πιστεύω θα γίνει πανικός, 22.000 θα μπει κόφτης. Εκεί πιστεύω θα μπει κόφτης. Δηλαδή να πούνε γιατί, ότι... Στοπ, παιδιά. Να σε πω όμως κάτι, έρχονται παιδιά από το Βόλο, φίλοι μου, που παίρνουν εισιτήριο και δεν έρχονται οι άνθρωποι, έρχονται μόνο να πάρουν. Δηλαδή, τους τιμά αυτό, πρόσεξε, τους τιμά άνθρωπος που παίρνει το διαρκείας χωρίς να έχει τη δυνατότητα απλά για να στηρίξει την ομάδα. Είναι πολύ συγκινητικό, αυτό είναι ζουμουσού, αδερφέ. Δείχνει αφού ότι... έρχονται δύο, τρεις στο φιλοξενό, έρχονται από Σάββατο να φάμε, να πιούμε, τέλεια. Άμα είναι το μάτι. Γίνεται μουχαμπέτη, γίνεται προεργασία, γίνεται. Ναι, έγινε γελαστέ, έγινε φίλε μου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Θα μπει κόφτης, παιδιά. Στις 22.000. Στα 22.000 διαρκείας. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Άντε ρε Κωστή, καλημέρα. Άντε αγοράκι μου, πού είσαι. Λοιπόν, συνεχίζεται η πίκρα και η στεναχώρια από για τους τσιμπλομιξοκάκαδους, τους αρκούντομπουχές ο νερόκολους του κέντρου. Για όλες αυτές τις προβατολινάτσες να πούμε που βγαίνουν τώρα και καραδιόφου. Περίμενε. Προβατολινάτσα είναι, ας πούμε, ο Τσομπάνης που φυλάει το πρόβατο και φοράει τη φλοκάτη. Πώς ναι, αυτός που κυκλοφορεί, που πάει εκεί, πίνει και κάτι τσίπουρα να πούμε μεσημέρι στο καφενείο του χωριού με 30 βαθμούς ντάλα και αυτός τη φοράει την προβιά αυτή πάνω του που δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα δηλαδή. Και μετά κατεβαίνει στο κολονάκι και πίνει στο τρυπόδι, ας πούμε, το φρέντο λάτε καπουτσίνο εσπρέσο και νομίζω ότι είναι κάποιος, έτσι. Και αυτός. Μετά νομίζω ότι μεταλλάχθηκε σε πρωτεβουσιάνος, ας πούμε, κατάλαβες. Έτσι όπως είναι όλοι αυτοί εκεί κάτω. Ακριβώς. Όπως λοιπόν μετά την αναρρίχηση και την εξέλιξη της ΠΑΟΚΑΡΑ τα τελευταία χρόνια βλέπεις όλο ένα και περισσότερες προβατολινάτσες από αυτές και τα φερέφωνα όλων εκεί κάτω να βγαίνουν και να αλληδωρούν και να πετάνε λάσπη, όχι με τον ανεμιστήρα, με τη μεγάλη Τιχουάνη, ας πούμε, με το κανόνι να πετάνε. Αλλά αυτοί όμως όλοι πρέπει να φάνε κυνηγητό, όχι μέχρι να ρίξει μαύρο χιόνι,
μέχρι να πιαστούν αγκαλιά οι τζιχαντιστές και να τραγουδήσουν το Πάτερ ημών όλοι. Και να ρίχνει τρίγωνο χαλάζι, φίλε. Και να ρίχνει τρίγωνο και κάλαντο μαζί. Και κάλαντο. Να ρίχνει τρίγωνα πανοράματος, φίλε. Ναι, κανονικά. Τι γίνεται. Κανονικά. Τους γιατί βλέπεις ότι το ξεβράκωμά τους, το ξεβράκωμά τους είναι συνεχόμενο, δεν έχει τελειωμό και λυπάμαι πάρα πολύ που υπήρχαν σταθμοί εδώ πέρα που τους βγάζανε σαν τους ποδοσφαιρικούς διαφωτιστές. Αυτοί τότε οι Χορτάτοι, οι Άνετοι, οι Ωραίοι, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήτανε φαταούλες, μονοφαγάδες, άπλιστοι. Και τώρα δείξαν τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Μόλις λοιπόν, γιατί η κρίση είχε πολλά κακά, είχε όμως και ελάχιστα καλά. Ένα τα καλά λοιπόν ήταν αυτό, να ξεβρακωθούν όλοι αυτοί που με το δημόσιο χρήμα συντηρούν και αναπτύσσονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Δείτε λίγο, παράδειγμα τρανό είναι ο Βάζελος. Δείτε λίγο. Ο Βάζελος τώρα, Κωστή, με έδωσες πολύ καλή πάσα. Δεν μου λες... Πού ήταν εκείνοι καμιά 100 εφοπλιστάδες που είχε από πίσω κάβα στην περίπτωση που κάποιος τα παρατούσε που λέγανε «Ελάρε ο Παναθηναϊκός» για τον Παναθηναϊκό. Έχει από πίσω καμιά 100 που περιμένουν. Ξέρεις πού έπρεπε να παίζει. Πού έπρεπε να παίζει ο Παναθηναϊκός κανονικά. Πού έπρεπε να παίζει, φίλε. Με τα άσπρα χώματα, φίλε. Με το Φωκικό. Ακριβώς. Με αυτούς που έπαιξε πριν λίγα χρόνια η ΑΕΧ με την Τρίγλια Ραφίνα. Να κάνει τουρνέ. Έτσι, να κάνει τουρνέ. Και εδώ έχουν δίκιο οι Ηρακλειδείς που φωνάζουν. Σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο, βέβαια. Με ρίξανε τόσες φορές με άδειους. Μα σε παρακαλώ, ή είμαστε έντιμοι ή δεν είμαστε. Έτσι ακριβώς. Ασχέτως τώρα τα άλλα. Έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά. Με άδειους φακέλους έμεινε η Τριπολίτσα. Οι έντιμοι μπακοκαϊμενάκηδες και ο Μποροβίλος μείνανε φίλε και ρίξαν τον Ηρακλή. Άσχετο αν τον γουστάρεις τον Ηρακλή ή όχι. Δεν γίνεται να είμαστε έντιμοι κατά παραγγελία. Φίλε, δεν έχουμε εμπάθειες, ούτε παροπίδες, ούτε είμαστε ας πούμε στο θέμα του αθλητισμού και στο θέμα της δικαιοσύνης τούβλα και με στόκο μέσα στο μυαλό. Την αλήθεια. Απλά έχει γίνει, είπες τη λέξη ξεβράκωμα. Δεν πρέπει να την πεις ξεγύμνονα, θες να την πεις πέσαν οι μάσκες. Ρε στριπτής κανονικό εδώ μιλάμε. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Πρόσεξε τι έχει γίνει παιδί, προσέξτε παιδιά. Δεν είναι μαθημένοι και σε τέτοια κατάσταση. Δεν είναι βέβαια, ξεβολεύτηκαν. Πρόσεξε, όταν έχει συνηθίσει ας πούμε και σου φέρουν το χαβιάρι στο δίσκο κάθε πρωί και έρχεται και η ξανθιά playmate, ξέρω εγώ, υπηρέτρια, αντιμένη ελαφριά και πέφτει στα γόνατα για να σκουπίσει εννοώ. Και ξαφνικά ναι, σου λένε κατάλαβα, τώρα ναι. Πρόσεξε. Αυτό, τώρα. Αυτό κατάλαβα. Ναι, αυτό, αυτό κατάλαβα αυτό και εγώ για να σκουπίσει. Όταν λοιπόν σου τον υδρότα που χύνεις, εννοείται. Ναι, ή τη σαμπάνια που χύνεις. Έχει λοιπόν έξω το σοφέρ και σε περιμένει και περπατά στα βελούδα. Και ξαφνικά σου λένε, φίλος, τέλος. Βγες έξω να δουλέψεις, να βγάλεις αυτό το οποίο πρέπει να βγάλεις προς το ζήν. Βγες έξω για πρώτη φορά να αντιμετωπίσεις καταστάσεις πρωτόγνωρες για σένα. Τελειώσαν τα αίτημα. Ξέρεις πώς αντιδράς. Καταρχήν βρίσκεσαι σε τελείως μεγάλη σύγχυση και σε απέραντο πανικό. Αυτό χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Μα δεν το έχει ξανακάνει ποτέ σου λέει τώρα. Δύο χρόνια χωρίς πρωτάθλημα έχει να μείνει ο Γαύρος από την εποχή που έπαιρνε τον Καναδό Βράμπλιτς για να παίξει. Κοίταξε τώρα, και αυτούς που έφερε τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλύτερη από αυτόν τον Καναδό. Δηλαδή, μα αγόρι μου, τελειώσανε τα αίτημα τα 25. Έτσι, το ακριβώς, καταλαβαίνεις. Θυμάμαι γιατί και σε αυτό το κομμάτι λέγανε εμάς, ξέρω εγώ, τι σανώσας τα ίδια εκεί πάνω και τα λοιπά. Και εκεί πάλι υπάρχει ξεβράκωμα. Δες τώρα ποιους φέραν τα τελευταία χρόνια. Φέραν υποτίθεται το Μυραλάς, τον εκδικητή και τα λοιπά, ο οποίος το μόνο που έκανε ήταν να πατάει λίγο το χόρτο να βγούμε εκεί πέρα με το ποδοσφαιρικό του το παπούτσι και μετά να αποχωρεί. Δεν ξέρω, το θυμάται κανένας. Όχι, και να μας δείχνει κάτι ναι. Που θα ήθελε να έχει. Έτσι. Και δες και τον άλλον, τον υπερπαιχταρά που φέρανε επίσης πίσω, που πληρώσανε για τουρέ και πήρανε πουρέ. Ακριβώς. Να έχει πει γιαγιά κατά σου! Γεια σου! Πιστεύω η γιαγιά που κάνει στα σκετσάκια πιο πολύ μπάλα θα έπαιζε από αυτούς τους δύο. Εννοείται βρε! Το συζητάς! Γεια σου Τάσο! Γεια σου! Γεια, καλημέρα. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα και περιμένω όποιος θέλει να παίξει αντίστροφη μέτρηση για να δώσουμε τη σερτ. Καλημέρα! Λαγόρε. Ναι! Ναι! Καλώς τον!
Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Μαγέ. Έλα. Η κυρά είναι στο βάθος που σου φωνάζει. Κοίταξε, έχω μια κοπέλα εδώ πέρα, περνάω πολύ ωραία. Ναι. Άντε φύγει από εδώ, να βρω καμιά γυναίκα, ναι, που να μου λέει σ' αγαπώ, να είναι και μπεμπέκα. Α, έτσι, άλλα τι θέλεις και... να πω... Ναι. Ναι, ναι, ακούει. Άλλα ήθελα να πω και άλλα εγώ σου λέω, μέσα μου βαρυγκωμώ και μένα είναι τα κλαίω. Αυτό θα το κάνουμε καρσιλαμά, ζεμπέτικο, χασαποσέρβικο, τι βλέπεις, τσιφτετέλη. Περίμενε, ο Μάκος καλά θα σου, ναι. Άντε, σοβαρά μιλάς τώρα. Τραγουδά... Ναι. Κάτσε ρε, σε, κάτσε, μην με κόβεις. Καθισμένος να γελάς, είμαι, να τραγουδάς, να μου μιλάς τα ίσια. Ναι. Γιατί εγώ ρε φίλε, μάγκα μου, είμαι από τα πατήσια. Νόμιζα θα έλεγες κάνω τρελά προφιτερόλ με γεύση, ναι, 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 μικρομίγδαλο. Κοίταξε, ναι, εγώ είμαι πρωτοπόρος στον έρωτα. Κάνω καλά, τα πάντα. Φίλε, κλαβώνω κάθε γυναίκα. Λάβε, εννοείται φίλε. Δεν πιστεύω. Εργάτης. Όχα, τι αλήθεια, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε σαν και εσένα. Έχεις βάλει ψηλά τον πύχη. Τι μου βρήκες τώρα. Είμαι ερωτοεργάτης. Αυτό φίλε. Ερωτοεργάτης. Γράφεις πώς γράφει άλλο. Θέλω να σου μιλήσει. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς την είναι. Το όνομά σου... Μαμάση, ακούσε εδώ πέρα, δεν με θέλουν στην Ελλάδα. Μπορεί να φύγω Γερμανία. Να φύγεις Γερμανία. Και πες την Αρμένισσα τώρα που είναι ο Τούρκος, ο Ιουγκοσλάβος. Ναι. Γιατί έτσι με κάνανε. Η γυναίκα του έχει γυναίκα, θα σε χαντακώσουν εδώ. Όπ, τι έκαναν εμένα. Πάει και η αδερφή σου η χορεύτρια. Και η αδερφή η χορεύτρια. Μάλιστα. Ορεστιάδα, ε. Μάλιστα. Το όνομά σου, το όνομά σου. Το όνομά σου ρωτάει. Ζωζό. Ζωζό, δυο φορές ζει. Μάγε, ναι, ήρωας. Ναι. Τι να κάνω, να πάρεις ένα σου μιλήσει. Ήρωας, να, έχει, ήρωας. Έχει τρέλα, έλα, έλα, μίλα, μίλα. Το όνομά σου, το όνομά σου. Αθηνούλα. Αθηνά, Ζωζό. Δεν πιστεύω να μην σε προσέχει ο μάγος. Κάνουμε έναν έρωτα σήμερα, πάπα. Α, αυτά, φίλε. Γλίκα, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα η διακριτικότητα. Γεια σου, Μάγε! Φιλιά! Αυτά, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ό,τι να είναι, οι διάλογοι αυτοί, να πω, δεν είναι τίποτα στημένο, έτσι το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει λογική. Είναι το Μπλεκ, το Αγόρι, είναι Μάρκ και Όμπραξ μαζί, είναι τη Ραμόλα, είναι ο υπερφυσικός Μπεμπές, είναι Σεραφίνο, είναι όλα φίλε, όλα μαζί, όλα. Σούπερ Κατερίνα, Μανίνα, όλα, όλα μαζί φίλε, όλα, όλα. Κόκκινη γίγαντες άσπρη Νάνη, στούντιο Φούσκι, είναι φίλε ο Νίλς Χόλγερσον, είναι ο Φρουφρού και ο Ξυλουργός. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να πω χορηγή δεύτερης ώρας. Τέντα Χομ, καταπληκτικά πράγματα. 4-30-0-11, Καλαμαριά, Πολύχρη, Χαλκιδική. 25 χρόνια εμπειρίας, κορυφαίος τεντάς. Φυσικά κλιμάρτ στον κλιματισμό, άλλος δεν υπάρχει. Πρώτος και νούμερο 1 και ο Σες Κωνσταντίνος, 9-17-646, τηλεφωνείτε. Είτε για το κατάστημά σας, είτε για το σπίτι σας αυτός. Λέτε και εκεί, παντού λέτε, τσάτς. Παντού λέτε. Ό,τι ακούσατε, σας κάνουν καλύτερες τιμές κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV 9-17-646. Φυσικά φοροπρόβλεψη, οτιδήποτε έχει να κάνει με περιουσιολόγιο, με τις συντάξεις σας, με τα χρέη, με τα δάνεια, με το ποθενέσχες, γνωρίζει η ομάδα του, ο Γιώργος Μουτσιάνας και συνεργάτης 25 χρόνια, κορυφαίος και σαρακατσάνος, κορυφαίος το είδος του, 22-50-02 τηλεφωνείτε, ενημερώνεστε, ρωτάτε. Έχει απάντηση για τα πάντα και φοροπρόβλεψη.gr. Και φυσικά μη λησμονείτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Αν φάτε εκεί, όλοι οι άλλοι μετά φαίνονται δεύτεροι. Ακούστε με, κάντε τη βόλτα και θα καταλάβετε τι σας λέω. 705-750 απέναντι από το Μασού της Ελευθέρια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αυτά γράφτηκαν τότε για το Double, να ξέρετε. Στον Όμηρο λεγόταν προοικονομία, δηλαδή έκαναν κάτι για όταν θα γίνει μετά. Κάντε όλοι στην πάντα, μη χανευτείτε ό,τι θέλετε, δεν πειράζει. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε! Πάμε στις γραμμές που περιμένουν. Δεν θέλω να μιλάω πάνω στο στράτο, αδερφέ. Να το βάλουμε άλλη στιγμή, να είναι ολόκληρο και να μην μιλάω πάνω στο στράτο, γιατί δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Έτσι, όσο... να μην μιλάς πάνω μου, έτσι ακριβώς. Δεν θέλω στράτο, να εντάξει. Μίλα μόνος, πάμε. Σ' ακούω. Λοιπόν, μπορώ να κάνω παραγγελία, το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Βρε, ό,τι θέλεις κάνω. Έλα, αγοράκι μου. Στην εκπομπή μου είμαι, οπότε σου επιτρέπω. Σε κάθαρα, φίλε. Σε κάθαρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι, μου θυμίζει τα παιδιά τα οποία. Τρώμαξα, νόμιζα θα λέγες κάθε Ολυμπιακός.
Όχι, ρε φίλε. Γιατί μου έρχονται σύνδημα αυτό το διάστημα, συνδήματα. Δεν ξέρω. Είναι το όνομα της ομάδας που... Για πες λοιπόν, Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός μου θυμίζει τα κακομαθημένα παιδιά που παίζαμε στην Αλάννα, γιατί και εγώ είμαι της ηλικίας που πρόλαβα λίγο τις Αλάννες και την Παλίτσα και τα αυτά. Ναι. Που είχαν την μπάλα, θέλανε να κάνουν ό,τι θέλουν και όταν δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που θέλουν, παίρνανε την μπάλα και φεύγανε. Ή αρχίζανε και κλαίγανε και ζοριζόντουσαν, ξέρω εγώ, και για να γίνει το δικό τους. Έτσι. Λοιπόν, όταν ο Ολυμπιακός ήταν κρατεός, έπαιρνε το πρωτάθλημα και εμείς οι υπόλοιποι ηλίθιοι καθόμασταν και παίζαμε προκριματικά, play-offs σκοτωνόμασταν μέχρι τις αρχές του Ιουνίου. Και τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου ξεκινούσαμε προετοιμασία. Τι έγινε τώρα που ο ΠΑΟΚ πήρε τα πρωτεία? Τσουπ, play-off. Τσουπ, έτσι. Μέχρι πρώτηνος. Εντάξει, τουλάχιστον, συγγνώμη που σε διακόπτω, τουλάχιστον ναι. Το μη χειροβέλτιστον, δεν έγινε αυτό το ανοσιούργημα με αυτή την ειδική βαθμολογία. Έτσι, ό,τι έχω θα τα κουβαλάω μαζί μου. Είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, το μη χειροβέλτιστον, ας πούμε. Είναι, έτσι. Αλλά επίσης είναι και έχει και ένα αρνητικό, ότι στα play-off θα υπάρχουν ομάδες κομπάρσε. Και δυστυχώς, επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλές σχέσεις με καμία από τις ομάδες η οποία θα είναι στα play-off του χρόνου, θεωρώ ότι κάποιες ομάδες δεν θα θέλουν να βγει ο ΠΑΟΚ και θα θέλουν να βγει ο Ολυμπιακός. Ναι. Άποψη μου προσωπική. Εντάξει. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πριν κάποια χρόνια, όταν γινόντουσαν τα παραμικρά επεισόδια, έπεφτε, ξέρω εγώ, το Σπιρτόκουτο στην Τούμπα ή άναβε, ξέρω εγώ, το καπνογόνο, τιμωρία ο ΠΑΟΚ, μείον τρεις ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα που ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει και τα επεισόδια τα κάνουν οι οπαδοί των Αθηνών, άλλοι, τι έγινε, τώρα, όχι καταργούμε, και, καταργούμε και την αφαίρεση βάθμων. Εγώ θέλω, επειδή είμαστε όλοι ανήψια της θείας δίκης, ναι. Το πιο δίκαιο απ' όλα και βάζω και στοίχημα 100 ευρώ όποιον πάει στον αέρα, ότι αν ο ΠΑΟΚ στο τέλος των play-off που θα γίνουν αυτή τη χρονιά για το επόμενο πρωτάθλημα, βγει δεύτερος και πάρει, ή τρίτος και πάρει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός που θα ζητήσει την κατάργηση του πλέον του πρωταθλήματος. Είμαι βέβαιος. Λοιπόν, επειδή τι θέτε, ρε, να σου πω κάτι, ρε, εδώ δεν πάει το. Τι θέτε, ρε. Θέτε με play-off. Θέτε χωρίς, τι θέτε, θέλετε με Έλληνες γεννητές και βάρ, θέλετε χωρίς βάρ, θέλετε με ξένους, θέτε να παίξουμε με μπάλα ράγμπι, με πεπόνι. Να παίξουμε με πεπόνι. Να παίξουμε με πεπόνι μπάλα. Για να κλείσω, να μην κρατάω και τη γραμμή, για τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους μεταγραφές για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε δεν είναι αυτό που αρμόζει στο ΠΑΟΚ. Κρατάω μία πισινή, διότι τον παίχτη δεν τον ξέρω, αλλά τα χαρακτηριστικά του λείπουν από την ομάδα. Ένας κοντός, γρήγορος, μπαλαδόρος. Ας περιμένουμε να έχουμε ολοκληρωτική εικόνα. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο δυνατός χαφ, ο πρωτοκλασσάτος που ήρθε. Αλλά σίγουρα τα χαρακτηριστικά του λείπουν, Κώστα. Δεν έχουμε τρεχαλατζή στο κέντρο, ο οποίος καταπίνει χιλιόμετρα και ξέρει. Επίσης, μην ξεχνάτε το δόγμα του Ρασβάν που λέει «Δεν θέλω έξι». Θέλω 8. Εντάξει, σαν ΠΑΟΚ που έχω την κυριαρχία, που φτιάχνω το παιχνίδι εγώ, δεν θέλω έναν αναχαιτιστή, για να χρησιμοποιήσω μια παλιά ελληνική λέξη. Θέλω κάποιον να δημιουργεί. Θέλω αυτό κάνει κουμάντο. Ναι ρε παιδί εγώ, μου, τέλος. Γι' αυτό ο Κάτσε φίλε δεν πρόκοψε εδώ. Η μόνη μου ένσταση είναι στο μέγεθος του παίχτη, όχι στην αξία του, δηλαδή στην εμπειρία του, στη λάμψη που έχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο συγκεκριμένος δεν έχει κάποια λάμψη. Μακάρι να την αποκτήσει μέσω του ΠΑΟΚ. Ή μακάρι να έρθει ένα όνομα που θα τον πλαισιώσει, ο οποίος θα είναι μια κλάση πάνω από τον Ολιβέρα. Τι λέμε πάντα, είσαι παλιός ακροατής. Ματάκι, χορταράκι. Φίλε. Αυτό. Ματάκι, χορταράκι και αυτάκι στους τοίχους, γιατί χορταράκι. Μέσα στη λίγα γίνονται πολλά πράγματα. Καμία οποία... λάμψη δεν είχε. Ούτε ο Κρέσπο όταν ήρθε, μηδενική λάμψη είχε. Και ο Βαρέλα όταν ήρθε, μηδενική λάμψη είχε. Και ο Σορλέν όταν ήρθε, μηδενική λάμψη είχε. Και ο Βιερίνια. Τι μου παίζει ο παίχτης? Μπορείς να μου παίξεις. Αν όχι, είναι πλέον τόσο μεγάλο το επίπεδο που δεν θα έχει τύχει. Έτσι. Άρα, λοιπόν, πάμε εδώ. Δυνατά, ετοιμάζω γκολ. Ξέρω, την περιμένω φίλε, την περιμένω. Φιλιά, γεια σου Στράτε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα, καλημέρα, ξέρεις από πού τηλέφωνο που είμαι τώρα, ε. Λονδίνο είσαι. Λονδίνο είμαι, αλλά είμαι στο National History Museum, φίλε. Όχι, από εδώ σε τηλέφωνο. Όχι ρε φίλε, που έχουν μόνο αγγλικά εκθέματα, έτσι, τίποτα κλεμμένο από την Ελλάδα.
Όχι, τίποτα κλαίμε. Τίποτα, φίλε. Κάτι Ελγίνια, κάτι Μάρμαρα, κάτι αυτά, κάτι Καριάτιδες. Τι θες εσύ να παίζεις 4-4-2 οι Καριάτιδες? Όχι, φίλε. Δύο είναι με κόκκινη κάρτα και θα φύγουν για Αγγλία. Ή τρεις, πόσες είναι. Για πες, αγοράκι μου. Όλα καλά. Η ομάδα κάνει σωστές κινήσεις για μένα, φίλε. Σωστές κινήσεις με την άποψη ότι δεν έχει μαθευτεί ακόμα τίποτα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν βγαίνει κάτι. Σοβαρός. Είναι η μεγάλη ομάδα. Σοβαρός σχεδιασμός, φίλε. Τέλος. Καμία διαρροή, κανένα χαρτάκι. Αυτά ήταν άλλων εποχών πράγματα. Μεγαλώσαμε σαν σύλλογος. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, να ξέρεις. Πολύ χαίρομαι επίσης που ήρθε ο Βαλμπουενά. Βεβαίως. 1.56. Να μας πει, ρε παιδί μου, τι είχε γίνει τότε στον πρώτο Βαλκανικό. Έτσι. Και κοντός και γέρος. Ωραία. Θυμάσαι μια διαφήμιση που έλεγε και χοντρός και καπνιστής. Τη δυστυχία. Ωραία πράγματα. Και Κωστή, χθες ήμουνα ένας από τους τυχερούς για τη φανέλα. Α, εσύ ήσουν ο Κώστας. Μπράβο. Δεν τα θυμάμαι, παιδιά. Συγχωρέστε με μετά τα... Αφού μου δώσετε το όνομα και το τηλέφωνο, δεν, μπορεί yeah. να, δεν μπορώ να θυμάμαι. Δηλαδή, έχω καμένες λιχνίες. Τέλεια. Όταν θα έρθει κάποιος από εδώ, ή εσύ ή κάποιος φίλος σου... Θα στείλω κάποιον την άλλη εβδομάδα. Τέλεια. Μέγεθος είπες στη Μαρελής, μέγεθος. Large. Το έδωσες. Large. Το έδωσες ή το σημειώνω εγώ? Δεν το έχω δώσει. Ωραία. Κάτσε να σημειώσω. Το δίνω σε σένα τώρα. Τέλεια. Έγινε, Κωστάκι μου. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Λονδίνο. Γεια σου, London Calling. Calling, τώρα που είπα calling, το γράφεις με ομικρόν, το calling. Δηλαδή έχετε ένα καλοκαίρι πολύ δύσκολο, φίλε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Ωραία, πήγε στην Πατσούκα. Η Πατσούκα δεν είναι βρισιά για μια γυναίκα. Άντε μωρί, δεν είναι, ή αυτό, ή ξαδέρφη, είναι η Ματσούκα, η Δήμητρα που είναι, εντάξει, οκ. Okay. Και είναι η και η άσχημη, ξαδέρφη. Αυτό η άσχημη ξαδέρφη που πρέπει να περάσει από εκεί από τα διόδια μήπως και... Ναι. Η δικλίδα. Ή που κολλά σε αυτή, Χριστό, κολλά σε αυτή για να ζηλέψει η Ματσούκα και να πέσει. Είναι η Ματσούκα και η Πατσούκα είναι δίδυμο, μαζί βγαίνουν. Και αν θέλεις να περάσεις να τη ματσουκιάσεις, πρέπει πρώτα να πατσουκιάσεις. Σαν βρισκιάνε. Άντε μόρι Πατσούκα! Αλλιώς δεν γίνεται. Φίλε, δεν είναι δυστυχία όμως να λέει Πατσούκα, ολέ, Πατσούκα, Πατσούκα, παίξε την μπάλα της ζωής. Κωστή, έτσι και κάτσουμε και πάρουμε τα ονόματα ομάδων και κάνουμε... Άστο, θα κάνουμε. Καμιά φορά. Θα το κάνουμε, Χρήστο. Χάσαμε. Έλα, Χριστάρα μου. Έλα, Χριστάρα μου, δεν έχει σήμα. Α, εδώ είμαστε κλείσει τώρα. Έλα, πάμε. Σ' ακούω. Πες αυτό που θες να μην σε διακόψω, έλα. Κοίταξε, το σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα ότι πολλά από τα πράγματα που το ΠΑΟΚ τα ζητάει κατά το παρελθόν και τον χλέβαζαν και τον ειρωνεύονταν, τώρα παίρνουν αποφάσεις και είναι απλά μια μέρα Τρίτη εχθές. Απόγευμα κιόλας. Πριν από 10-15 μέρες που ήταν να γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ, είπε ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, να γίνει, αλλά σε ουδέτερο γήπεδο. Κομπλεξική, δεν θέλετε το ΆΚΑ, φοβάστε, δεν θέλετε το ΒΑΡ κτλ. Πάρε απόφαση εχθές ότι ο τελικός θα γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο. Φωνάζαμε πόσα χρόνια, παιδιά, δεν γίνεται να κρίνονται τα πρωταθλήματα εκτός γηπέδων γιατί έκαναν 5 άτομα επεισόδια ή πέταξε ένα ρολόι ή οτιδήποτε. Το έκαναν τώρα όμως, έτσι, που είναι δυσαρεστημένοι οι δικοί τους οπαδοί. Και στο τελικό, ποιος μου λέει, εσύ να σε ρωτάω το εξής. Στον τελικό με τη Χάρτινη, αν για τρίτη φορά έβλεπαν οι οπαδοί να έρχεται ο ΠΑΟ και να τους κάνει χαβαλέ. Ποιος μου λέει εμένα δεν θα μπαίναν μέσα, κατάλαβες? Όχι, μα γι' αυτό και επέλεξα να γίνει και κλεισμένο. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο αμφιβολία. Δες τι έγινε χθες στο χάντμπολ. Δες τι έγινε χθες στο χάντμπολ που με το που επιβεβαιώθηκε ότι χάνουνε, κάνανε μπούκα κανονικά μέσα. Εντάξει. Χωριό που φαίνεται κολλάω δεν θέλει. Απλά επειδή υπάρχει και το μέλλον και μια επικείμενη αλλαγή στην κυβέρνηση μπορεί να φέρει και αλλαγή στη συμπεριφορά αστυνομικών δυνάμεων κατά του κόσμου μας και τα λοιπά, επειδή έχουμε δει πολλά πράγματα, καλά είναι να κρίνονται όλα μέσα στα γήπεδα, Κωστή μου. Δεν διαφωνώ. Απλά περίμεναν τώρα να το κάνουν. Εμείς το λέμε πάντα περιμένουν. Πάντα είναι αυτό που είπε ο Στράτος. Είναι μονάζιγα δικά τους, φίλε. Είναι, κλέβουν τα παιδιά τους στο τάβλι για να κερδίσουν και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
Επίσης, Κωστή, εχθές συνέλαβαν ποιον τον Ραούλ Μπράβο. Ο Ραούλ Μπράβο! Λοιπόν, προκαλώ έτσι όποιον θέλει να δει εκείνο το πολυθρύλιτο παιχνίδι Ολυμπιακός Βέρεια 3-0 που είναι στο σκάνδαλο τα στημένα παιχνίδια κτλ. Που μπήκε στα αποδυτήρια τότε σύμφωνα με καταγγελίες ο Γενικός Αρχηγός της Βέρειας και είπε ότι παιδιά θα χάσουμε με 3-0. Να δει τι κάνει ο Ραούλ Μπράβο στον αγώνα ως αμυντικός της Βέρειας. Πραγματικά Κωστή, δηλαδή. Φίλε, δεν το λέγαν μπράβο. Δεν το λέγαν μπράβο. Έτσι, το μπράβο. Ραούλ Μπράβο. Ραούλ Μπράβο είναι πράγμα το λένε. Μπράβος, ή έμπαινε ο παράγοντας μετά και του λέγε μπράβο ρε Ραούλ. Ραούλ Ερνάντες Δεχιμένες Δολας Παρτίγιας Παρόγιας λέγεται κανονικά. Και του λέγαν μπράβο ρε Ραούλ που έκανες. Και στην πόλη μας ο Ραούλ είχε πάρα πολύ καλές φιλίες, Κωστή μου. Βεβαίως. Πάρα πολύ καλές φιλίες. Πάρα πολύ καλές. Και έχει βοηθήσει πολύ, πάρα πολύ. Για να οικονομήσουν κάποιοι άνθρωποι. Μπράβο, Ραούλ! Που κάνει συνέχεια το δάχτυλο περιηθική. Τον κάλεσε η Ρούλα στο σόου της. Μπράβο, Ρούλα. Εδώ είναι μπράβο, Ραούλ. Εμείς, Κωστή, συνεχίζουμε. Πρέπει, περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν τα διαρκείας. Μία Ιουλίου, λογικά. Μία Ιουλίου. Ναι. Να ξεπουλήσουμε, να δώσει όσο το δυνατόν πιστεύω ότι θα το πάνε αυτό που λένε στις 22.000 για να γράψει και ιστορία. Έτσι. Αλλά να μείνει και κάτι για τον κόσμο τον οποίο έρχεται από μακριά, από την επαρχία, από σεβαστό, το εξωτερικό. Φυσικά, γιατί φυσικά, είναι αμαρτία με τόσους κόσμους που θέλει να δει τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί. Η νέα Τούμπα με μεγαλύτερη χωρητικότητα φυσικά είναι κοντά, έρχονται αυτές οι μέρες. Έτσι δεν θα είναι τώρα, θα είναι λίγους μήνες μετά. Έρχεται αυτό το γήπεδο, όσο και αν το αγαπάμε, όσο συνδεδεμένο και αν είναι με την ιστορία τη σύγχρονη τη ομάδα. 60 χρόνων είναι εσύ, Κωστή μου. 60 χρόνων πλέον. Κλεισμένο το 59. Έτσι, το 59 είναι πλέον, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Έτσι, δεν θα φύγουμε από εκεί. Εκεί θα γίνει το νέο γήπεδο, εκεί θα γίνει η νέα Τούμπα. Που όσοι έχουν δει σχέδια, κλαίνε και ποτίζουν την Α4 με κλάμα, με δάκρυ. Από πάνω. Μακάρι, αυτό μακάρι. Η Α4 είναι. Θυμίζει ΑΕΚ, σε παρακαλώ να μην μα πάθει. Πάνω από το πληκτρολόγιο. Φιλιά, Χριστά! Κωστή μου, κάτι τελευταίο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε στα πιτς, στα χαφ, δύο παίχτες που αξίζουν 3,5 εκατομμύρια. Έτσι. Verblum, δεν μπορείς να πάνε να αγοράσεις και έναν παίχτη ακόμη των εκατομμυρίων και να τους έχεις όλους να κάθονται. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι. Και σε αυτό που δεν τον έχουμε δει να παρουσιάζεται, αλλά δεν με νοιάζει, τον Μπράνκο και στον προπονητή και σε αυτούς που κάνουν τις μεταγραφές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ναι. Καλημέρα! Γεια σας! Γεια σας! Φεύγετε! Έλα τα αγόρι μου! Τι έγινε? Καλά! Μια ερώτηση, ρε φίλε. Βεβαίως. Πολιτικού περιεχομένου. Πολιτικού, βεβαίως. Αν είσαι καταδικασμένος ή αν έχεις στην πλάτη σου δίκες, μπορείς να είσαι υποψήφιος. Μπορείς να είσαι υποψήφιος για φυλακή. Είναι υποψήφιος συμβουλός. Υποψήφιος καταδικασμένος. Τι να πω, ρε φίλε. Γιατί είδα χθες ότι κάπου... Διάβασα ότι κάποιος Μαρινάκης πήρε 13-14.000 σταυρούς. Τα εγώ πρόβατα, φίλε. Ναι, εντάξει, οκ. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει απαγόρευση για το παιχνίδι να μπαίνει στα γήπεδα. Είναι... μπορεί να είναι... Σουλάτσα. Έλα στο άλλο. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο και κακώς το ξεκίνησα έτσι. Θα αναιρέσω τον εαυτό μου τώρα. Μπαμ, μπαμ. Διάλεξε καταρχήν άλλο παίχτη, άλλο παρατσούκλι. Τώρα σκεφτόμουν, θα σου πω μέσα μετά. Για πες. Κακώς καθόμαστε και ασχολούμαστε με αυτούς. Ό,τι και να κάνουν, επειδή ο Πόντιος είναι τρελός, δεν πρόκειται να μας ενοχλήσουν ξανά. Λά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Απλά σχολιάζουμε τη συμπεριφορά τους, η οποία προδίδει την ευρικότητα, τον πανικό, την σύγχυση. Κατάλαβες. Ναι. Τόσα χρόνια που βλέπουμε μπάλα, που ακούμε, που όλα ό,τι γίνεται, ρε παιδί μου, στον οικοποδόσφαιρο. Βλέπεις κάτι διαφορετικό σε αυτή την αντίδραση? Εγώ δεν βλέπω τίποτα διαφορετικό. Πρώτη φορά εμείς είμαστε τόσο δυνατοί. Αυτό και δεν μπορούν ναι, να το διαχειριστούν. Διαβάζω site και λέει ο πρωταθλητής και τα μπλούχος και λέει... όχι και τόσο συχνά, έτσι, βλέπεις. Στα κανάλια. Ναι. Ακούγα, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, η πρωταθλήτρια ναι, ΑΕΚ. Ναι. Ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Το ακούτε με την ίδια συχνότητα. Για τον ΠΑΟΚ λέει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ.
Γιατί δεν λέτε ρε σκερβελέδες. Ο αίτητος πρωταθλητής. Ο νταμπλούχος. Να το λέτε ρε τον νταμπλούχος. Ο νταμπλούχος ρε. Ρε παλιό χαρακτήρες. Ρε παλιό ποιότητες. Που λέγει ο. Άμα που είναι ο νταμπλούχος, φίλε, νομίζω ότι θα κοπεί το payroll. Και άμα που είναι ο πρωταθλητής, θα κοπεί κατά 50%. Οπότε γι' αυτό δεν το λένε. Τα payroll τα γράφουμε με ε και με ήτα. Να του πείτε. Έτσι ακριβώς. Φιλιά! Λοιπόν, και τώρα που. Και περίμενε κάτι με ρώτησε να θα μου απαντήσω. Ναι, να μου απαντήσει. Βεβαίως. Με ρώτησε αν βρήκα. Ναι, ναι. Είσαι έτοιμος. Ναι. Θέλω να μου πεις μόνο πώς λένε τον μεγάλο γιο του Βαρέλα. Τον μεγάλο γιο του Βαρέλα. Πώς το λένε. Με θυμάμαι απ' έξω τώρα. Θέλω αυτό θα βάλω σαν ρωτήσω. Γιατί αυτός του άλλαξε το. Αυτός, του άλλαξε τη γνώμη. Δεν θυμάμαι τώρα ονόματα απ' έξω. Δεν έχω. Με την ναι, οικογένεια. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Άμα σκεφτείς ότι με το που γύρισε η ομάδα την Πολωνία και το μωρό και κλαίγαν όλοι μαζί στο αεροδρόμιο οι πιτσιρικάδες, μετά από 5-6 ώρες άλλαξε η γνώμη με του Βαρέλα. Πήρε μπαμπάς γιου που παίζει στην ομάδα και είναι ζουμουσάκι και είναι αδερφός και μου λέει αυτή τη στιγμή κλαίνε αγκαλιά. Είναι ο Ανδρέας ο προπονητής τους εκεί και τους μιλάει. Είμαστε στο αεροδρόμιο, γυρίσαμε την Πολωνία, χάσαμε στα πέναλτι. Αν το δεις το σκηνικό, δεν θα φύγει, μου λέει. Ο Μπίστ. Μου λέει, που είναι άνθρωπος πολύ δικός μου. Είμαι μπροστά, έχω το παιδί μου. Κλαίνε αγκαλιασμένοι. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς. Του λέω, φίλε, άστο, έχει τελειώσει. Αν μείνει, θα σημαίνει ότι έφυγε και ξαναγύρισε. Άδειασε το σπίτι του από τα έπλα, το καταλαβαίνετε. Τα άδειασε το σπίτι, τα πήρε όλα. Τα πήρε όλα. Τα πήρε και θα τα ξαναφέρει. Γεια σου, Angel. Γεια σου, θα μάθω το παρατσούκλι να ξέρεις. Πάμε στις τρεις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη, περιμένω. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Έλα, Ντουάν. Κωστή, εγώ βλέπω ότι το πράγμα στείνεται από την αρχή. Πρώτον απ' όλα δεν υπάρχει VAR. Δεύτερον, τα play-off θα είναι η ευκαιρία του ΠΟΚ για να διορθώσει μέσα εισαγωγικά τα πράγματα, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Και τρίτον, εγώ βλέπω ότι ακόμα δεν βγήκε η κυβέρνηση του Κουμπάρου. Ξέρεις ποιος είναι ο Κουμπάρος και ποιος είναι ο άλλος ο Κουμπάρος. Για να μην λέμε και σε εκπομπή. Τι να λέμε, δεν χρειάζεται, δεν τα ξέρουμε. Καταλαβαίνεις θέλω να πω και αρχίσανε ήδη να μιλάνε και να κάνουν και να ράνουν. Και για μένα οι μεταγραφές που κάνουν ο Ολυμπιακός μόνο τυχαίες δεν είναι. Όχι σαν ποιότητα, για ποιότητα δεν είναι κάτι σαν ονόματα και τέτοια που ανήκει αυτός και ρίχνει λεφτά. Προφανώς έχει πάει κάποιες διαβεβαιώσεις από κάπου εκεί. Εγώ αυτό βλέπω και μετά το 9% αυτές οι διαβεβαιώσεις γίνανε ακόμα πιο μεγάλες. Πάντως, εγώ μία πληροφορία. Συγγνώμη που μιλάω, όχι, αλλά γιατί συγγνώμη, ρε φίλε, γιατί ψέματα. Για τι πολιτικά, πολιτικά δεν έχω ανοίξει ποτέ σύγχρονο. Ξέρω, φίλε, ούτε εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά θα σου πω το εξής. Τι πληροφορήθηκα εγώ, επειδή ξέρουν ποιος θα βγει. Τον συμβούλεψαν άνθρωποι από εδώ ότι ξέρεις κάτι. Πρόσεξε πώς μιλάς, πώς συμπεριφέρεσαι. Πρόσεξε τι λες για εκεί. Πρόσεξε γιατί εδώ υπάρχει μια τεράστια μάζα ανθρώπων. Εγώ λέω, κάνουν, αν νομίζουν ότι θα γυρίσουμε στα χρόνια της σκληρής παράγκας, πλανώνται πλάνοι νυκτράνοι. Εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσει να μπαίνουν πολλά εμπόδια για το κήπεδο πάντως, αν δύο συγκεκριμένους. Α, άσχετο. Τώρα... Α, νόμιζα έλεγες για κάτω τώρα, έλεγες στις εθνικές εκλογές. Για κάτω, ναι, και αυτός κουμπάρος είναι, ρε φίλε. Ναι, άσχετο, νόμιζα. Ναι, ναι, ναι. Για εδώ τα είπαμε, τα ξέρετε. Ξεχνάνε, ναι. Και για όσους είναι ψηφοφόροι Θεσσαλονίκης και ξεχνάνε, αυτός ο κύριος ήταν μάπηρας υπεράσπισης του Παπαγεωργόπουλου. Για όσους ξεχνάνε. Τέλος, φίλε, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται, τα είπαμε και χθες. Επειδή με ρωτάνε τι είναι ο Ζέρβας. Μπαίνοντας στην Τούμπα, στην πλάκα δεξιά, γράφει Βίτα Ζέρβας, φίλε. Βίτα Ζέρβας, είναι ο μπαμπάς του, φίλε, του Ζέρβα. Αγόρι μου, εγώ πιστεύω ότι θα βγουν αυτοί, το απεσιόδοξο σενάριο, ξαφνικά θα βγει ο σύλλογος προστασίας της Χελώνας που υπάρχει μόνο στο γήπεδο της Τούμπας, πιθανά άλλο στον κόσμο. Ή θα ζητήσει να μην γίνει το γήπεδο γιατί είναι προστατευόμενη η περιοχή. Θα βγει ο σύλλογος. Σύλλογος ανησυχούν των πολιτών για την αρχιτεκτονική της Τούμπας. Καταρχήν, περίμενε, κάτσε λίγο να δούμε. Ας περιμένουμε. Και όλοι αυτοί οι φίλοι θα είναι υποκινούμενοι. Εγώ παίρνω το άσχημο σενάριο. Όσο για την ομάδα αυτή είναι. Ξέρει, δεν χρειάζεται. Και για τις μεταγραφές και το φόβο το να με φέρουν και ένα παιδί από τη γειτονιά να με φέρουν για μεταγραφή.
έχουν κάνει τόσο πολλά τα τελευταία χρόνια που αξίζει να του έχουμε εμπιστοσύνη. Σωστό. Τα πες όλα. Γεια σου, Αντουάν. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε τελευταίος. Καλημέρα. Άντρε Κωστάκη. Έλα τα γόρι μου, έλα, έλα. Sorry, αδερφέ. Άντρε Κωστάκη, να πούμε. Έλα. Κάναμε εδώ πέρα, τι να σου πω. Παστίτσιο φτιάξαμε τόση ώρα. Έλα γόρι μου, έλα. Κλείνεις εσύ σήμερα, είσαι ο λαϊκός, βγαίνεις. Να σε ρωτήσω. Να με ρωτήσω. Για το Βαρέλα δεν λέμε τόση ώρα, γιατί στις διαφημίσεις του κλείνω, βάζω μουσική και ξαναβάζω. Ναι, και για το Βαρέλα είπαμε ότι με παρέμβαση Βιερίνια, με παρέμβαση Βαν, με καθοριστή. Όταν πάμε στην καφετέρια τώρα, την μπύρα που την έχουν Βαρέλη, πώς τη ζητάμε. Βαρελάκι. Λέει, ο Ίγκασον λέει. Μικρό, η Βαρέλα μεγάλο, ε. Ο Ίγκασον λέει σε ποια ταβέρνα πήγε να πνίξει τον καημό του, λέει, που δεν θα είναι βασικός. Στα Βαρελάκια. Ρε Σικωστή, ναι. Κάτι άλλο έτσι πολιτικό. Εγώ ναι. Άκουσα το κουλό ναι. Ότι οι φυλακισμένοι ψηφίζουν. Βέβαια. Αυτό είναι φίλε, πρόσεξε με. Αυτό φίλε δείχνει την ποιότητα μιας δημοκρατίας. Ακόμα και αυτός που στη ζωή του έχει κάνει λάθος και είναι φυλακισμένος, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. Δείχνει κάτι φίλε αυτό για μια κοινωνία. Αυτό είναι λάθος για μένα. Περίμενε τώρα, δεν μιλάμε. Κάποιος έκανε έσφαλε ρε φίλε. Έτσι, είναι μέσα για οικονομικούς λόγους. Εγώ δεν μιλάω τώρα ο φωνιάς. Ξέρω εγώ, εντάξει, ούτε ο βιαστής να πούμε, ούτε ο παιδεραστής. Μιλάω για αυτόν ο οποίος είχε χρέη και είναι μέσα. Φίλε μου, δεν όχι, ξέρω όχι, αν υπάρχει όχι, μια διαβάθμιση. Σου κόβονται όλα, όλες οι ελευθερίες. Ακόμα και αυτή η ελευθερία σου κόβεται. Ναι. Το να επιλέξεις. Εγώ θα έβαζα εξαρτάται τι έχει κάνει ο καθένας. Δηλαδή αν εσύ ρε παιδί μου είχες χρέη και σε βάλαν μέσα επειδή χρωστούσες. Τίποτα. Είναι διαφορετικό με αυτόν ο οποίος είναι. Εσύ λες κανένας τίποτα. Απολύτως τίποτα. Άλλο η διαβίωση μέσα στη φυλακή. Και να τις κάνουμε ακόμα πολύ καλύτερες ή να τις γκρεμίσουμε αυτές που έχουμε και να φτιάξουμε καινούργιες. Άλλο, ναι, ναι. Είναι τεράστιο θέμα ανοίγεις τώρα, τεράστιο αυτό, θέμα. Αυτό, ναι, πολύ μεγάλο θέμα, ναι. Εσύ, εδώ ψηφίσουν, κάποιοι άλλοι που είναι απ' έξω, ρε φίλε. Είμαστε με αυτούς τώρα να πούμε και παίζουμε μια παρτίδα τάβλης στην καφετέρια. Ναι. Ξέρεις πώς μας κλέβουν αυτοί. Μας λένε εκεί που παίζουν, παράδειγμα, οι τάβλοι σκάκι, λένε πού, κοίτα εκεί μια αγκομενάρα να πούμε που περνάει. Περνάει και τα καλά σου τα πιόνια, συγγνώμη για τη λέξη, το γκομενάκι που περνάει, ναι, ναι, ναι. Κάνει το τάβλι το πουλί αυτό, τα φέρνει έτσι όπως θέλει, κατάλαβες. Εγώ ξέρεις τι λέω όμως, πλέον, του λέμε εντάξει, άσε θα τη δω μετά, παίξε φίλε τη ζαριά σου. Κάποτε ίσως να γύριζα, τώρα όμως δεν θα γυρίσω το κεφάλι μου. Φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να πω ότι χορηγός δεύτερης ώρας ήταν η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές φαγητάρες τρώτε εκεί. Πιατάρες, πεντανόστιμες, ζουμερά κρεατικά. Δεν θα φάτε πουθενά αλλού τόσο νόστιμα. Ο Δημήτρης Βαγγέλης και η οικογένειά του έφτιαξε και έναν καταπληκτικό χώρο, πλήρως ανακαινισμένο, 705-750 λιβεριά. Για κλιματισμό, για κεντρικά συστήματα ψήξης θέρμανσης VRV, για αντλίες θερμότητας, είτε έχετε μεγάλο χώρο. Κατάστημα, είτε έχετε σπίτι, απλά χώρο εργασίας, γραφείο. Αυτός που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα είναι ο Κιωσές Κωνσταντίνος, Κλιμάρτ 917-646, αδερφός. Σας λέω απόλυτη εγγύηση. Τηλεφωνήστε στο 917-646 να έρθει, να δει το χώρο, να σας βγάλει τη μελέτη και να σας περάσει το μαραφέτη, το μηχάνημα. Και φοροπρόβλεψη 225002, Βενιζέλου 50. Αυτός ξέρει τα πάντα που έχουν να κάνουν με φορεία, με δηλώσεις, με ποδενέσκες, περιουσιολόγιο και φοροπρόβλεψη.gr μπείτε και ενημερωθείτε. 225002. Όσο για την τέντα, ο άρχοντας, ο ηγέτης της τέντας, Champions League στην τέντα, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, 25 χρόνια εμπειρία, 430011, κανένας άλλος δεν θα σας περάσει τέτοιας ποιότητας τεντόπανα, τέτοιας ποιότητας μηχανήματα. Εκεί ξέρετε ότι είστε στα πιο σίγουρα χέρια, 430011. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Bye bye, ζούμου σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα!